8 Ιουνίου 9:53 και ήρθε ο βασιλιάς, ήρθε ο άρχοντας, ήρθε ο απόλυτος. Να ισχάσουμε και λίγο δηλαδή. Επιτέλους ανέβηκαν οι αντικειμενικές στον πόρτο ράφτη, κατακόρυφα. Σου πω καλύτερο. Είμαστε σπίτι του. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ βλέπουμε τη συγκίνηση με το γιό του. Έλα ρε. Έλα μαμικούλη, σε έχει συγκινηθεί. Έλα, πολύ όμορφο. Παιδιά, να συγκινηθώ και μιλάει κιόλας, είναι η Έλληνα Πολυκάρπου στο σπίτι του, στην πισίνα του. Του συγκροτήματος. Των ανθρώπων που ζουν εκεί. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο το σχολιάζουμε. Και στην παρέα μας ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Διαφημίσεις και υποδεχόμαστε τον Ανδρέα σε λίγα λεπτά. Πάμε. Δισκογραφία του Ντάφ, φαντάζομαι σήμερα. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα, καλώς μας ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς πέρασες τώρα το δρόμο στην άφηξη του Ντάφ? Είδαμε στα πλάνα. Πες την αλήθεια, σε είδαμε. Μόνο εσύ θα μας πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το αεροδρόμιο και την άφηξη του Ντάφ. Υποδοχή Ριβάλντο, Ντέταρη και ο Μπράντοβιτς και Πιανούα και Γιωβάνι μαζί. Και να πούμε ότι σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την Έλληνα Πολυκάρπου, η οποία βρίσκεται στο σπίτι του Τριαντάφυλλου. Βγήκε ο Τριαντάφυλλος, μίλησε με την Έλενα. Τι ακριβώς της είπε, θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε όμως να δούμε αυτή τη στιγμή τι έγινε στο αεροδρόμιο και μετά θέλω και το σχολείο σου, Ανδρέα, για όλο αυτό. Πάμε καλά. Κάποιοι στο γιατρό δεν κάνουν λάθη. Είναι ο Ντάφι, είναι ο Ντάφι. Πάμε αερολογιά για σένα σπάω και τις ώρες. Για σένα μην ψάλα τα κάνω. Το χρόνο είμαι αφηλής άλλο. Σπάω τα αερολογιά για σένα σπάω και τις ώρες. Πώς αισθάνεσαι, πώς αισθάνεσαι? Είναι ο νικητής της καρδιάς μας, περιμένουμε το πιστολέρο. Μισό. Σας αγαπώ, ρε. Ρε, χωρίς εσάς τίποτα. Ρε. Για σένα. Πάμε να πάμε ένα πιστόλι. Ένα πιστόλι, ένα πιστόλι, ένα πιστόλι. Τον αγαπώ, ήθελα να είναι νικητής. Το Survivor δεν ήταν, όμως είναι στις καρδιές μας. Σε περιμένει, Δημητρά. Γιατί ο Τριαντάφυλλος για μας, το fan club, ήταν ένα παιδί. Σε περιμένει, Δημητρά!
Εντάξει, να πω κάτι. Να πω ότι το χειρίστηκε πολύ καλά ο ίδιος πάντως. Ευγενέστατο, γλυκύτατο. Ο πρώτο που μίλησε. Τι έκανε, του πλαγόρε κλωτσιέ. Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι πρέπει να μιλούσαν. Όχι, ένα λεπτό. Λε. Δεν υπήρξε θέμα χειρισμού. Βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και αν είναι, θα κρίνουμε αυτά που κρίνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Ο Ντάφη είναι μία από τα ιδία. Δηλαδή, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, με στηρίξατε γι' αυτό. Κόσμε δεν υπάρχει κανένα ειδικό χειρισμό. Ο μόνος που σταμάτησε τους δύο ανθρώπους που τους παίρνουν όλους καροτσάκι. Είναι σωστό, γιατί συνεχίζεται το δόγμα Τζουν. Δηλαδή, σιδηροδέσμοι οι αυτοί που αποχωρούν να έρχονται στα κελιά της Αθήνας. Και αυτό ήταν το πιο ωραίο, δηλαδή αυτή η παρατήρηση. Ότι του είπε stop, 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 παιδιά, stop. Και έκανε και του γνωστού συνταφισμού. Γρηγόρη μου, Ανδρέα μου, σου θυμίζω ότι η Ανθίσα Λαγκούδη, ας πούμε, δεν έχει μιλήσει σε κανέναν ποτέ. Καλά, δεν γινόταν αυτό. Δεν την περίμενε. Δεν την περίμενε. Ούτε στου δημοσιογράφου. Δύο γνωστοί. Και τι να πει τώρα, ήταν εκτό λογική παιχνιδιού τώρα. Δεν ήταν εκεί. Ενώ ο Τριαντάφυλλο κατάφερε να δημιουργήσει όλους αυτούς τους κραδασμούς δημοτικότητας και οπότε έχει αντικείμενο και ο κόσμος σαν έκφραση αγάπης και ο Τριαντάφυλλος να το αντιμετωπίσει. Απλά, αν θέλουμε να κρίνουμε, εγώ έχω να πω τρία πράγματα, δεν ξέρω αν θέλετε να τα πω, ότι έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε που ο Διονύσης Αυγόπουλος στο 10 χρόνια κομμάτια είχε πει. Είχε αυτό το τραγούδι που, λέει, που έλεγε ότι στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Και βλέπουμε ότι μετά από 45 χρόνια στα αεροδρόμια η Ελλάδα αναστενάζει. Μεταπολίτευση. Όντως. Να το, μεταπολίτευση. Άρα λοιπόν εδώ, σε αυτή την παρατήρηση, το σαβοπουλικό ρηθέν, σαβοπουλικό ρητό ρηθέν από το Διονύση, στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει, μετά από 50 σχεδόν χρόνια βλέπουμε ότι στα αεροδρόμια η Ελλάδα αναστενάζει. Και αυτό είναι κοινός παρονομαστής στα πάντα. Το είπα, αν θυμάστε, και στην ανάλυση που έκανα για τον James. Το λέω και σήμερα και θέλω να πω το εξής. Δεν είναι ευθύνη ούτε του Τριαντάφυλλου, ούτε του James, ούτε αν θες και της παραγωγής. Ξέρετε πώς μιλάω για την παραγωγή, δηλαδή για τον Ατζούν και την εκπομπή και αυτό. Είναι η ευθύνη αυτού του πράγματος ότι η Ελλάδα αναστενάζει στα αεροδρόμια της τηλεόρασης συνολικά. Πώς αντιλαμβάνεται τον τηλεθεατή, παύλα καταναλωτή, πώς του το πασάρει και πώς του δημιουργεί μια σειρά ενδάλματα για να μπορεί να περνάει αυτά που θέλει να περάσει, το παιχνίδι εξουσίας, δηλαδή μέσα από την τηλεόραση και η διαμόρφωση μιας κοινωνικής συνείδησης. Έχεις απόλυτο αυτή δίκιο. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβεντούλες και να χαμογελάμε. Θες να δεις από το αεροδρόμιο τι έγινε και στο σπίτι. Ναι. Γιατί εμείς βρεθήκαμε στο σπίτι. Και είχαμε εκεί λοιπόν πάρα πολύ δίκιο. Έχεις δικαιώνεσαι για ακόμη μία φορά, διότι πραγματικά είδαμε κόσμο με καπνογόνα να περιμένει τον Τριαντάφυλλο στο σπίτι του. Μία εικόνα πραγματικά που είμαι σίγουρος ότι ούτε ο ίδιος δεν την περίμενε. Όταν είδε όλο τον κόσμο αυτό συγκεντρωμένο τον περιμένει. Ωραία, για να το δούμε. 1, 2, 3, ρε! 1, 2, 3, ρε! 1, 2, 3, ρε! Τώρα είσαστε εκεί. Έλα! Σας αγαπάω, ρε! Τα πιστόλια του δεν κάνουν λάθη. Είναι ο Ντάφη, είναι ο Ντάφη. Είναι τρελός, είναι τρελός ο πρόεδρος. Είναι τρελός ο πρόεδρος, είναι τρελός, είναι τρελός ο πρόεδρος. Τριαντάφυλλα, σε αγαπάμε. Μόνο που σε πήρα. Αγαπάω τον κόσμο, με έχει στηρίξει και μα τελειώνει. Φίλε, είσαι άνθρωπο το καθόλου. Είσαι άνθρωπο, το κατάλαβε.
Πούσε μου. Έτσι! Παιδιά, γλυκό θέλετε. Μη με τρυπάς σαν τον τριανταφύλλο. Είμαι πρώτος ξάδερφος της Δήμητρας, ξάδερφός μου δηλαδή ο τριαντάφυλλος, και ήρθαμε να τον επισκεφτούμε, να τον δούμε, να τον συγχαρούμε. Δεν άξιζε. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα του πεις? Συγχαρητήρια καταρχήν. Ήταν πολύ μάχημος, αγωνιστικός, έδωσε έναν πολύ καλό αγώνα, ξεπέρασε τον εαυτό του. Έκανε αυτό το οποίο έπρεπε. Περίμενε σε αυτό το σημείο, μέχρι 6 μήνες. Πριν από την αρχή κιόλας ότι περίμενα και ο Αλέξης και ο Αλέξης, ο παπάς, σαν πελάτης μου, και ο Τριαντάφυλλος το ίδιο, πίστευα ότι θα φτάσουμε μακριά και επιβεβαιώθηκα. Μιλάτε για φαγητό! Ήταν πολύ συγκινητικό με το παιδάκι του. Ψυχούλα μου. 6 μήνες μετά, για φαντάσου ρε, να συναντηθεί πατέρας με γιο 6 μήνες μετά. Δηλαδή πόσο. Αυτή η αγκαλιά τα είπε όλα. Και επειδή το δέσιμο του είναι τεράστιο, είναι πραγματικά κυριολεκτικά όλη η ιστορία. Κοίτα, δείξτε κολλάει από πάνω το πλάκι. Αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα του παιδιού κυρίως, γιατί ο Τριαντάφυλλος είναι μεγάλος άνθρωπος, αλίμονο. Πάντως να πω κάτι. Μπράβο του στο εξής. Έχει συνείδηση στο ότι μπήκε σε ένα reality. Μετά ήταν όλα τα κανάλια έξω από το σπίτι του. Δεν έδιωξε κανέναν. Δεν που θα μπορούσε. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν θα το άντεχα αυτό. Αλλά μπράβο του, ήταν ευγενέστατο. Παιδιά, σα ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Μα το να διώξει κανάλι ο Τριαντάφυλλος θα ήταν κόντρα σε όλη τη λογική του Τριαντάφυλλου. Ακριβώς, αλλά ο Τριαντάφυλλος είχε μία συμπεριφορά που δημιουργούσε έξαψη σε αυτό το φίλο λαϊκό, το συμπαθητικό. Στη μάζα. Για σκέψου το, γύρναγε ο Τριαντάφυλλος και να έλεγε: έκανα τη δουλειά μου, σηκώθηκε, πήγαινε. Ναι, αλλά πήγανε σπίτι του. Δεν γίνεται αυτό. Σπίτι του είναι και λίγο. Δεν νομίζω ότι αξίζει και να το μνημονεύουμε. Όχι, όχι. Απλά... Και προφανώς, Αντρέα, είχε οδηγίες. Ναι. Μην μιλάς, μην κάνεις, μην ράνεις. Θα μπορούσε να το πει διαφορετικά. Μην μιλάς, μην κάνεις. Και να έχει μετά Γρηγόρη, Γρηγόρη, να το ολοκληρώσω μιλάς... και θα μου το πεις. Ναι. Και να έχει μετά το άλοθη. Παιδιά, συγγνώμη, έχω ένα συμβόλαιο, δεν μπορώ να κάνω. Το μη μιλάς είναι σε σχέση με ανάλυση ως προς το παιχνίδι. Σωστό. Το ευχαριστώ τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ή το να αγκαλιά το παιδί είναι μου, προσωπικό. Αυτό δεν ανήκει. Θα μπορούσε όμως να το εντάξει εκεί και να κλειστεί μέσα. Για ποιο λόγο, αφού θέλει τη δημοσιότητα, είναι ένας άνθρωπος που έλκεται. Δεν το έχουμε δει κάποιοι να γίνεται πανικός και μετά είναι να λέει παιδιά δεν θέλω. Μιλάτε για αντιτριαντάφυλλο. Όταν λέτε αυτό, ο Τριαντάφυλλος είναι τυπικός αυτής της συμπεριφοράς και αυτών των εικόνων. Εγώ... Δηλαδή θα μας έκανε εντύπωση και λέγαμε τι έπαθε, αρρώστησε. Παιδιά, χαίρετε που το ζει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δεν τον χώρισε σύζυγός του. Μετά από όλα αυτά που είδαμε στο παιχνίδι. Χαρούμενη γλυκά. Μπράβο, το είδα τη Δήμητρα πέταγε. Βγήκε έξω να κεβάσει τους δημοσιογράφους, κάλεσε μέσα για φαγητό. Ναι, αυτή είναι πολύ καλή σκηνή που λέει όποιος θέλει να έρθει να φάει. Αλλά βέβαια επειδή λέμε κοσμοσυρωή απ' έξω. Πέντε παιδιά ήταν, αυτό δεν αναιρεί την υποδοχή γι' αυτό. Κοσμοσυρωή στο αεροδρόμιο. Τι? Κοσμοσυρωή στο αεροδρόμιο. Ναι, αναφέρεται και εκεί και κάνω πλάνο και περίμενα να δω 50% όχι, άτομα. Όχι, δείξαμε συγκεκριμένα άτομα που είχε και πιο εκεί από το σπίτι. Τα καπνογόνα είχε. Ναι, ναι, είχε στο όλο το στενό. Τα καπνογόνα και ένα άτομο μπορεί να αντανάψει, αλλά δεν αναιρεί τίποτα, δεν το αλλάζει απλά. Να έχει ο λόγος μας μια βαρύτητα. Μην λέμε μεγάλες κουβέντες και βλέπουμε τα 20, 10, 15 άτομα. Εγώ φταίω. Και καπνογόνα μεσημέρι. Η Μάιρα δεν ήταν εκεί. Ήταν κάπου εκεί. Λοιπόν, να δούμε, να συνδεθούμε την Έλα Πολυκάπη που είναι σπίτι. Βρίσκεται σπίτι του Τριαντάφυλλου. Εκεί είναι το ζούμε. Έλα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, λοιπόν. Βρίσκομαι στο ταφόσπιτο κατά κόσμων Τριαντάφυλλος, καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Δήμητρα μας πήρε και εμάς τηλέφωνο πρωί-πρωί. Μας ρώτησαν αν θέλουμε καφέ, φρούτα. Έλα, ή να φέρεις καμπό για να κάθονται οι συνάδελφοι. Παιδιά, εντάξει, το βρήκα πάρα πολύ καλό. Βεβαίως. Η πρώτη τέλειωσε το βράδυ στις 12.30. Φύγανε και οι τελευταίοι. Δεν είδαν όλο το επεισόδιο, γιατί είχαν αρκετά να πούνε, ειδικά η Ελευθερία Ελευθερίου, ο Τριαντάφυλλος και ο Αλέξο Παπάς. Όπως σας είπα, 12.30 αποχώρησε. 7 και 10 έμαθα εγώ και από εδώ και τώρα μου είπαν ότι εντάξει, 7 και 10 και 4 περίπου το σχολικό παίρνει το μικρό και ήταν μια απίστευτη σκηνή. Εγώ το έμαθα από ένα γείτονα εδώ πέρα, του πιάσα την κουβέντα και μου το είπε. Mm-hmm. Και κατέβασε ο Τριαντάφυλλος το μικρό στο σχολικό, ξαναγύρισε από ό,τι έχω μάθει, κοιμήθηκε. Του στέλνουν μηνύματα εκεί. Έλενα μου είπαν ότι βγήκε πριν από λίγο στον μπαλκόνι και σε χαιρέτησε. Για να δούμε τι σου είπε. Αυτές πριν από 10 λεπτά. Για να το δούμε, Έλενα, να το δούμε.
Καλημέρα! Καλημέρα! Παιδιά, καλημέρα. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ κουρασμένος. Είναι πολύ κουρασμένος, μας αγαπάει. Ένας, πάω τα ρολόγια μόνο για την Κατερίνα θέλουμε. Το περιμένει πώς και πώς. Γύρισε ο πρόεδρος! Σας πω καλημέρα σε όλους. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Η στήριξη σας είναι μεγάλη. Σας αγαπώ. Σας λέω φανατικά. Την Κατερίνα στο Γρηγόρη θες να πεις κάτι, σε περιμένουμε. Το πράγμα που έκανε στην Αντάφυλλα ποιο ήταν? Σας αγαπάω και το ξέρουν, σας αγαπάω και το ξέρεις. Ο μικρός τι σου είπε, το πρώτο πράγμα που σου είπε ο μικρούλης τι ήταν ο Νικόλας? Στην Αντάφυλλα πες μας κάτι. Το μπλουζάκι δεν το βγάζει από πάνω. Όχι, δίνεται το ίδιο αμάνικο όπως ήταν και μέσα στο Survivor. Αμάνικο το χθεσινό ήταν φυρμάτο, αυτό είναι χωρίς. Φαίνεται λίγο κουρασμένος. Είναι κουρασμένος, ακούς και τη φωνή του. Είναι αρκετά κουρασμένος και αν ήταν οποιοδήποτε άλλος δεν θα έβγαινε. Τον είχαμε ρημάξει στα τηλέφωνα και στα μηνύματα. Κανένας άλλος δεν θα έβγαινε, παιδιά, να μας πει έστω μία καλημέρα. Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί θα ταμπουρωνόταν στο σπίτι, όχι. Παιδιά, να πω κάτι. Πού είμαι άνθρωπος τηλεόρασης? Εγώ δεν θα είχα βγει ποτέ. Δεν θα... Καταρχάς, πού να βγω χωρίς βάψιμο? Βασικό. Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Στο 30 ποτέ δεν θα έρχονταν ποτέ. Αλλά αρχίζουμε τα βασικά. Και με κούραση και όλα αυτά, δηλαδή... Παιδιά, αν δεν έβγαινε, δεν θα ήταν τριαντάφυλλος. Ναι. Το καλό ποιο είναι τώρα? Ότι είναι συνεπής με την εικόνα που έχει δώσει στον κόσμο, που ουσιαστικά τον έχει ξαναμάθει μέσα από το Survivor όσο δεν τον ήξερε. Αντρέα μου, τι λες, θα του βγει σε καλό όλο αυτό, πιστεύεις, από εδώ και πέρα? Το έχει βγει ήδη σε καλό. Έτσι. Διότι ήταν σε σχέση με τη δημοσιότητα και με αυτά στην αφάνεια και τώρα είναι στην επιφάνεια. Αυτή η διαδρομή... Για να την κάνει ένας με χρήμα θέλει τεράστιες περιουσίες. Και δεν θα γίνει. Ναι, για να την κάνει, γίνεται. Άμα σου πω ονόματα επιχειρηματιών που επαναλαμβάνονται και τα ξέρουμε απ' έξω και να κατά, χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτός, από τη διαφήμιση. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το έχει στο χέρι του. Από εκεί και πέρα πώς θα το διαχειριστεί. Τι κέρδη θα έχει, τι ωφέλει, αν αυτός η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία της ζωής του αλήθεια αξιοποιηθεί στο έπακρο, είναι θέμα και συνάρτηση συνθήκων, παύλα, μυαλού του 30. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα, δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω καλά. Μέσα από την καρδιά μου, γιατί ήμουν και συμπαθής, για μια δεύτερη μεγάλη καριέρα. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν παιδιά στους φαν του, νέα παιδιά, τα οποία προφανώς το 97 που είχε ξεκινήσει. Δεν είδαμε μόνο νέους. Είδαμε όχι. Ήταν όμως και νέους πολιτικούς. Στα καπνογόνα, παιδιά, ήταν νέοι άνθρωποι. Ήταν τα παιδιά των φαν. Ναι, δεν ξέρουν τα τραγούδια του Τριαντάφυλλου του 97 που κυκλοφορούσαν. Μην ξεχνάς όμως. Συγγνώμη, ρε Χρήστα, για να τα λέμε όλα. Τα έχει ζήσει αυτά ο Τριαντάφυλλος. Ναι, καλά, στο έπακρον το Διογέννης, πρώτο όνομα. Αλλά καπνογόνα δεν έχει ζήσει ο Τριαντάφυλλος στο Διογέννη. Καλά, τραγούδι καλά, μπορεί να τα ζήσει στην αυλή. Αυτά τα έχει ζήσει τα καπνογόνα. Είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό. Είχαμε και αφήξει, Αντρέα, σπίτι μου και αυτό θέλω να το σχολιάσει μετά. Μια και πήγε και ο Αλέξης Παπάς. Και η Ελευθερία Ελευθερίου πήγε. Δεν πήγε μόνο Αλέξης Παπάς και να το και το καλωσόρισμα. Γιατί του υποδέχτηκε. Πήγανε μαζί αυτοί οι δύο. Πρώτο ένας, πρώτο ο άλλος. Όπως βλέπεις, κάτι συμβαίνει τώρα εκεί. Κάτι που έχει μείνει από τον Άγιο Δομήνικο. Μια αγάπη, μια μεγάλη αγάπη. Και δίπλα ο Σπύρος Κεραμίδας, ο κολλητός του παπά. Ωραία, έτσι. Πάμε να το δούμε. Καλώς τα δεχτήκατε. Ο φίλος σας. Πώς είναι, πώς είναι, είναι εντάξει. Μες στο είναι κούκλος. Είναι κούκλος. Δεν αφήνει το γιο του από την αγκαλιά του. Είμαι σίγουρη. Και συγκινημένος πολύ. Τι θα το πείτε τώρα που θα το πείτε? Θα χαρώ να το δω πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Περίμενα να πείτε. Περίμενα να τον δω. Θα περιμένα να βγει σε καθόλου στο τηλέφωνο. Μιλήσαμε. Τι ήταν αυτό που σας είπε, τι ρώτησε? Τίποτα, ρε παιδιά. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Περίμενα να γυρίσει στο σπίτι του, να δει την οικογένειά του. Ποιος είναι? Είμαστε οι κοκκινοί. Κανένας δεν μας σταματά. Προχωράμε με το λεωφορείο. Και η ομάδα κάνει σαματά. Ρε! Εσύ, ελευθερία. Τι? Ελευθερία μαζί. Μιλήσαμε, ναι, όταν ήρθε με το που έφτασε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, ο Ντάφη καιρόν υπομονούσε να μιλήσει με την οικογένειά του, με την γυναίκα του, με την... Όχι, περίμενε. Κάτσε, έρχομαι, περίμενε. Εντάξει, δεν κρατιέμαι. Κατάφερε και τι έκανε ο Τριαντάφυλλος? Τι πριτανή. Πήρε πτυχίο με βαθμό. Ναι. Ναι. Άριστα. Από την Καραγιωσική. Από την Ανωτάτη Καραγιωσική σχολή. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε τους χαρακτηρισμούς από τους παίκτες που μείνανε στον Καραγιωσική. Αυτή είναι έτοιμη για όλα. Ήρθανε σπίτι εδώ πέρα τα παιδιά, να δω τους κλουσούς μου. Δεν ξέρω ποιο είναι. Ο κύριος αυτός ποιος είναι? Ποιος? Εσύ. Αυτή δεν ποια είναι. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Είμαστε η κοκκινή ομάδα και κανένας δεν μας.
μας σταματά. Προχώρα με το λεωφορείο κι η ομάδα κάνει σαμάτα. Ρε! Ένα, δύο, τρία! Ρε! Ένα, δύο, τρία! Ρε! Ένα, δύο, τρία! Ρε! Ρε μου το ανέβασαν στο Instagram, ο Τριαντάφυλλος. Επειδή ρώτησα αν είναι κανάλι. Το λέω αυτό γιατί, διότι πάμε να του κάνουμε την έκπληξη. Η κάμερα είναι μέσα δίπλα στον Τριαντάφυλλο. Ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι. Και αν δείτε ο Τριαντάφυλλος τη λέει στην αρχή, ποιος να είναι άραγε. Εντάξει, μισό λεπτό. Μην με βάλετε λοιπόν να κρίνω αυτό όταν είναι ένα στημένο επεισοδιάκι. Το ότι πήγαν οι δύο να δουν τον Τριαντάφυλλο, λογικό και φυσιολογικό. Έλα, πρώτη μέρα, ότι παιδιά. Χαρήκανε που βρεθήκανε και οι τρεις μαζί, που πολλές φορές στην εκπομπή είχαν συνεταιριστεί σαν τριάδα, λογικό και απλό. Αλλά τώρα όλο αυτό που βλέπω, επειδή είναι η αποθέωση του στημένου, δεν μπαίνω στη λογική. Επίσης να πω ότι... Να κρίνω τη σκηνοθεσία, ναι, αλλά... δεν είναι και τόσο καλή σκηνοθεσία. Επίσης να πω ότι όταν γυρνάει ένας άνθρωπος παντρεμένος με παιδί μετά από 6 μήνες σπίτι του, την πρώτη μέρα δεν πας. Α, στον ήσυχο. Α, μπράβο, αυτό τα έλεγα. Παιδιά, και εγώ σκεφτόμουν, δηλαδή θα δει τη γυναίκα του, τους συγγενείς, τον πεθερό του, δεν τον ήταν πουθενά. Ο πεθερός πίνει τις μπιζόλες. Το πεθερό του, το παιδάκι του, τους δικούς του. Α, στον ήσυχο. Κι όμως πας για να κάνεις νταμπαντούρι με ακόμα μάλλον. Γιατί πας βλέπουμε για και στα πλάνα. Για δημοσιότητα. Έβλεπα σε βάλβο. Άρα. Όμως γουστάρει ο Τριαντάφυλλος. Γιατί είναι ακόμα σε αυτό το μικρό κόσμο του Survivor. Δεν έχουν βγει ακόμα. Πολύ δεν έχουν βγει άλλοι που έχουν φύγει εδώ και καιρό. Μα σκέψω ότι ακόμα και κουρασμένος που ήταν από το ταξίδι, καθόταν και βλέπαμε φανατικά το Survivor και ανέβαζε και story συνέχεια. Εντάξει, λογικό είναι ρε. Έφαγε 6 μήνες εκεί. Είναι ακόμα εκεί, παιδιά. Είναι αυτό που είπες, Κατερίνα. Είναι ακόμα εκεί, είναι στο μικρό κόσμο του Survivor. Είναι λογικό όμως. Ούτε τσαρμπάκ ούτε τίποτα. Αλλά μια χαρά στηθήκανε, κάμερε κάνανε βίντεο. Το θέμα δεν είναι αν είναι ακόμα εκεί. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καταλάβει ότι έχει επιστρέψει. Σωστό είναι αυτό. Πριν από λίγο μίλησε και ο Γιώργος Λιανός για την επιστροφή του Τριαντάφυλλου. Ναι, και αναφέρθηκε βέβαια στα υπέροχα πλάνα που είδαμε όλοι από το αεροδρόμιο και τα οποία χαρακτήρισε, ουσιαστικά του θύμισαν λίγο το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Επιστροφή, Ανδρέα, εδώ στα όλα. Όχι, πώς το έλεγε, Τσοβόλα, εδώ στα όλα. Κάτι τέτοιο. Επειδή εγώ δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Θέλω μετά να μου κάνει τον παραλληλισμό. Για να το δούμε. Εννοείται. Νάτος. Μόνο ο Ανδρέας είχε γυρίσει έτσι. Μόνο Ανδρέας. Μόνο Ανδρέας. Έχουμε καθόλου τίποτα. Γιώργο... Αυτό δεν είναι. Έχουμε καθόλου άλλο τίποτα καθόλου. Να βάλουμε λίγο παρακαλώ έτσι το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι προσωπικά. Το πιστόλι του δεν κάνει λάθη. Έλα, εντάξει, δυνατό comeback. Revival κάνει, revival κάνει ο Τριαντάφυλλος. Πρώτα απ' όλα δεν μίλησε ο Τριαντάφυλλος. Τον σύρανε οι δύο, οι γνωστοί δύο. Οι γνωστοί δύο, αυτούς τους δύο θα τους πάρω συνέντευξη, να ξέρεις. Αυτή η παιδιά είναι εκπαιδευμένη, δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρεις τι σκέφτηκα, θα σας πω πέντε γράμματα. Κάτσε να μας πει κάτι, Γιώργος. Νι, όμικρον, σίγμα, αλφα, νι, ταφ. Μοσάντ. Μάλιστα. Είναι εκπαιδευμένη από εκεί τώρα, δεν θέλω. Τώρα κρύβε λόγια, δεν μπλέκεις. Δηλαδή προφανώς για να ήταν εκεί και ο κόσμος να τον ψήφιζε, σημαίνει ότι κάτι τους άρεσε. Τους άρεσε. Εμένα μ' άρεσε γιατί γύρισε σπίτι του, φίλε, και ανέβαζε story ότι έβλεπε το επεισόδιο. Με άγχος κιόλας. Ήταν πίσω από τον καναπέ, όρθιος με τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Όχι, όχι, κοίταζε τον κάθε πόντο, δηλαδή το ζούσε ακόμη. Συναντήθηκε με τον Αλέξη Παπά από ότι είδε και την ελευθερία Ελευθερίου. Ναι. Ακριβώς. Έλα ρε Ντάφι. Πάνω στην ώρα βγήκε. Τώρα που θα ξεκινήσουν τα λαϊβάκια θα γίνει χαμός να πούμε. Αλλά εκεί στις παραλίες που θα πας Ντάφι. Έτσι τώρα πλέον δεν θα βγαίνεις έτσι. Θα έχεις την αντιλιακή σου προστασία. Έτσι, και σένα θα σε πάρουν έτσι. Θα σε πάρουν έτσι και σένα όταν φτάσεις. Ναι, λογικά ναι. Λογικά δεν το άμα σε πάρουν έτσι. Άκου Γιώργο. Γιατί ξέρεις, να πούμε, θα φέρω δύο παλικάρια. Πες τα παιδιά εκεί από τη Μοσάντ τι είναι αυτοί που είναι εκεί. Μόλις τους δούνε θα σε αφήσουν κατευθείαν και θα σε πάρουμε εμείς. Εντάξει, δεν φαίνονται ακίνδυνοι όμως. Δεν φαίνονται ακίνδυνοι. Ναι, θα φέρω δύο παλικάρια όμως που δεν θα φαίνονται ακίνδυνοι. Κολώνεις να πάμε εγώ και εσύ οι δυο μας να πάρουμε τον Λιανό. Εσύ από τη μία, εγώ από την άλλη. Εγώ, Λιανέ, άμα δεν σου κάνω εγώ με 50 άτομα. Λιανός και σε έχω βγάλει τα συνθήματα, πες μας πότε έρχεσαι. Κάμος. Κάμος θα γίνει. Θα έχει πλάκα, Γιώργο. Πότε έρχεσαι, ρε φίλε. Γιώργο, θα έχει πλάκα κι εγώ, κοίτα μου. Κι εγώ θα έρθω. Και σκέφτομαι τους Μοσάντ που κάνουν λαβές μόνο με μικρά δάχτυλα, ξέρεις, κρακ και κλειδώνεις, δεν μπορείς να κουνηθείς. Πότε θα έρθεις, ρε φίλε, θα μας πεις. Δεν μας λέει. Έρχομαι τώρα. Έρχομαι. Σπάω τηλέφωνο. Ο Τριαντάφυλλος βέβαια έκανε και βιντεάκι χθες που είπε ότι έρχομαι, παιδιά. Στην 3 ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο. Ναι, αφού το περίμενε. Το γούσταρε, ρε. Γι' αυτό ζούσε. Το είχε σχεδιάσει, το είχε ονειρευτεί. Ντάφυλλο, αφού.
Ο αείμνηστος από πού είχε επιστρέψει και γινόταν. Από το Χέρφιλντ. Από το Χέρφιλντ είναι 32-33 χρόνια. Α, με το Μακδί Γιακούμπ. Και εκεί ήταν το νεύμα προς την Δήμητρα Λιάννη για να, κατέβει από το αεροπλάνο. Στη σκάλα του αεροπλάνου. Στη σκάλα του αεροπλάνου. Κατέβηκε 4-5. Με το μη εγχειρισμένο μέρος χαιρέτησε τον κόσμο και το εγχειρισμένο το οποίο σηκωνόταν μέχρι εδώ γύρισε, έκανε το νόημα και νομιμοποίησε τη Δήμητρα. Τις σχέσεις του. Να ρωτήσω όμως, εκεί ο κόσμος πού τον περίμενε? Στο αεροδρόμιο. Απ' έξω. Όχι, τα πλάνα ήταν μέσα και ήταν μέσα στην πίστα παρατεταγμένη σε σειρά. Ήταν το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο. Και τι φωνάζαν τότε, ποιο το σύνθημα? Α, μπράβο, Αντρέας, εσύ μας οδηγείς. Αυτό είναι το σύνθημα. Αντρέας, εσύ μας οδηγείς. Ορθόδοξο πασόλατο. Κοίτα τώρα, εδώ. Περίμενε. Και το άλλο φέρνει τα χέρια. Μπράβο, τι κάνει έτσι, μπράβο. Α, με το δεξί το ναι. Εντάξει, παιδιά. Τι συγκρίνουμε έχεις τώρα, φοβερό έτσι. Έχεις ψηφίσει πασό, όχι, αυτό το θυμάμαι, το θυμόμαστε όλοι και εδώ πολύ. Εδώ τώρα είναι η ιστορία της Ελλάδας. Έτσι, γιατί εκείνη τη στιγμή νομιμοποίησε τη Δήμητρα Λιάννη Παπαδρέου. Ναι, αλλά μετά ο κόσμος τον περίμενε έξω για τον κόσμο. Γιατί ήταν μια δύσκολη επέμβαση. Δεν ήξεραν αν θα έχει επιτυχία ώστε να μπορέσει να επιβιώσει για να γυρίσει ζωντανό. Με τον Καραμαλή έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Στη μεταπολίτευση, αγάπη μου. Μετά τη Χούντα. Οι συγκρίσεις βέβαια είναι για να μας... Συγγνώμη, παιδιά, είναι και λίγο ιστορία. Και γινόταν χαμός γιατί πραγματικά ξανά ήρθε η Δημοκρατία. Έχω ιστορικό. Όπα. Την προηγούμενη μέρα, μου έχει γίνει μια πρόταση για μια εκπομπή και μου την έχει κάνει με σκηνοθέτη τον Τάσο Μπιρσίν. Τάσος Μπιρσίν μιλάνε ιστορία. Ναι, ο σκηνοθέτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Και βεβαίως ήταν ο άνθρωπος που έκανε στάρ. Τον Μητσοτάκη, τον Ανδρέα. Γέμιζε πλατείες. Γέμιζε πλατείες. 50.000 και τα δείχνε 2 εκατομμύρια. Ο Τάσος, επειδή ήταν στο Μέγκα βασικός, ας πούμε εγώ έκανα μια εκπομπή, ερχόταν μια εβδομάδα υψηλή εποπτεία και έφευγε. Καταπληκτικός τύπος στο χαβαλέ και αυτό και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Πηγαίνω λοιπόν σε ένα γραφείο επί της Κηφισίας και λέει ο Τάσος, γύρισα εχθές από το Χέρφιλντ. Και με πολύ ενδιαφέρον του λέω πώς πάει, τι γίνεται και το ένα και το άλλο. Και λέει, χτες κάναμε πρόβα πώς θα κατέβει. Και από εκεί ήξερα αυτό. Νικό. Τον άκουγα τον Τάσο. Το αριστερό του χέρι με φτάνει μέχρι εδώ. Οπότε όλο θα το κάνει με το δεξί, τώρα το θυμητικά. Δηλαδή θα βγει και θα χαιρετήσει τον κόσμο. Θα σταθεί στη μέση της σκάλας και αφού χαιρετήσει τον κόσμο θα γυρίσει. Άκου. Και θα φωνάξει τη Δήμητρα Δήμητρα. Μου φάνηκε. Μπυρσιμισμός, ναι. Δηλαδή ότι... αλλά ναι, το ναι, πίπερο, ναι, ναι. Ήξερα ότι είναι μαζί. Δηλαδή. Και έκατσα να το δω που δεν έβλεπα αυτά. Και ό,τι μου είπε ο Τάσος έγινε κατά γράμμα, διότι το είχε συζητήσει με τον αείμνηστο πρόεδρο και είχε αποφασιστεί αυτό. Άρα, ένας αυτό είναι άνθρωπος που, λες τώρα. Που πέθανε και γεννιέται, βέβαια, η έννοια έτσι. Του η μεγάλη είναι να είναι συνεπής με τον κόσμο του, αλλά πώς θα νομιμοποιήσει τη γυναίκα που έχει ρωτηθεί. Όπως δήλωνε μετά, είναι αυτή που τον κράτησε στη ζωή. Που το έδωσε τη ζωή. Αλλά αυτό το πράγμα εγώ το ακούω σαν αφήγηση μία μέρα πριν, σε βαθμό, ήρθε προς το μεσημέρι νομίζω, να κάτσω σπίτι να δω αν ο Μπιρσίμ είπε μια υπερβολή. Που είναι της υπερβολής και ο Μπιρσίμ είχε μιλήσει με το γράμμα του νόμου επακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και ήμασταν παρόντες, μια παραγωγός, ο Μπρισίμ και εγώ, που το ακούσαμε. Ναι. Απίστευτο, απίστευτο. Μάλιστα, καλύο. Πολύ ωραία. Σχεδόν 34 χρόνια λοιπόν μετά πάμε τώρα. Πάμε στον τριαντάφυλλο. Βέβαια, περί Ορθοδόξου Πασόκ και αυτά, τα έχει πει ο Τζέιμς όταν έγινε στη Ρόδο η συνάντηση. Είναι ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο. Ναι, αλλά ο παπάς τους έφαγε όλους. Ένα λεπτό και το επανέλαβε τώρα ο Γιώργος που είπε μου την είσαι. Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα Μαλέσκου τώρα. Μιας και ο Τριαντάφυλλος μίλησε στην Ιωάννα Μαλέσκου. Έδωσε λοιπόν την πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το παιχνίδι στο Sky. Λοιπόν, όπου ουσιαστικά μας είπε βέβαια πώς τον υποδέχτηκαν και τι ακριβώς συνέβη με τη γυναίκα του και τον πεθερό του. Αλλά για μένα το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν το τι θα γίνει με τον Γιώργο Λιβάνη. Γιατί πιστεύει ο Τριαντάφυλλος ότι ο Γιώργος Λιβάνης θα τον πλακώσει στο ξύλο. Γιατί. Επειδή είναι παιδί της Μαργιαλένας. Όταν μου έγινε πρόταση, λέω μάρα θα πάω survivor. Αν μου λέει, είσαι τρελός. Τι θα πάει να κάνεις εκεί εσύ. Ο πεθερός μου έλεγε ότι κι αυτός, ότι 10 μέρες σου δίνω. Η γυναίκα μου χρωστάει μεγάλο στοίχημα. Είχε πει ότι δεν μπορείς χωρίς μπάνιο, 3 φορές την ημέρα μπάνιο. Δεν μπορείς χωρίς τα 5 γεύματά σου. Δεν μπορείς χωρίς το γυμναστήριο. Την πρώτη φορά που ήμουν υποψήφιος, έλεγα Θεέ μου, εκείνη τη φορά έλεγα Θεέ μου, μη φύγω. Ας κάτσω μια εβδομάδα ακόμα, να μην χάσω το στοίχημα. Έχω
μια καταπληκτική γυναίκα, ότι έχω ένα κορίτσι που έχει χιούμορ, ότι έχω μια γιατρίνα της ψυχής μου, της ζωής μου, είναι μια υπέροχη γιατρός, με ξέρει καλά 15 χρόνια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα της πεις? Θα πω αν την πάρω αγκαλιά, δεν ξέρω πόσο σφιχτή θα είναι. Θα έχω αυτά τα δύο πλάσματα στην αγκαλιά μου και νομίζω όλα τα άλλα θα έρθουν σιγά σιγά μόνα τους. Μ' αγαπάς, ρε! Να προσέχεις, μου γράφει! Και αντί να πει, μου έχεις λείψει και εμένα, γύρω πίσω ή έστω τηλεφώνα, μου γράφει. Χα, χα, χα. Μια ζωή με επέδευε με αυτό το θέμα. 3 χρόνια έκανα για να τη ρίξω. 3 χρόνια για να της δώσω ένα φιλί. Αυτός είναι όλη μου η ζωή. Είναι η αγάπη μου μεγάλη. Είναι το φιλαράκι μου. Κοιμόμαστε μαζί, ξυπνάμε μαζί. Αυτό ήταν ένα τεράστιο στοίχημα για μένα, το πώς θα αντέξω μακριά από το παιδάκι μου. Από εδώ και πέρα, να ξέρω, Νικόλας, ότι δεν θα ξαναφύγω μακριά του. Υπάρχει κάτι ωραίο ανάμεσά τους. Υπάρχει κάτι δυνατό. Ο ένας είναι για τον άλλο, ξέρω, το δηλώνουν. Τώρα, αν συνεχιστεί και μετά το παιχνίδι, δεν το ξέρω. Εγώ, εκεί, σαν μωρό που ήμουν, καθόμουν στην γωνία, στη μέση Μαριαλένα, ο Σάκης πιο δεξιά. Χράτσα χρούτσου τα βράδια. Είναι και οι δύο καψούρια. Αλλά ο Σάκης, φίλε, έκανε πράγματα για αυτήν πολλά, έκανε πολλά για τη Μαριαλένα. Έβλεπε πολύ σοβαρά πάντα ότι ήθελε πάρα πολύ να κάνει οικογένεια μαζί της, ότι θέλει να κάνει παιδί μαζί της. Άμα βγω έξω ο Λιβάρης, μπορεί να με δει κιόλας κάποια στιγμή. Μου είχε πει πριν φύγω Survivor, είχαμε μιλήσει και η Μαριαλένα εκεί και μου λέει. Από την προσέγγισε. Τι να προσέχω τώρα εγώ, αφού όταν είχε πει ο Σάκης, εγώ ήμουν στην άλλη ομάδα και μετά είχε γίνει όλο το σκηνικό και ήταν πολύ κοντά. Και όταν εγώ πήγα στην άλλη ομάδα και ήμασταν μαζί, ήταν ήδη πολύ κοντά. Με τον Γιώργο το Λιβάν είχε σχέση 1 μήνα, με τον Σάκη 2 χρόνια. Και από αυτά που είδα ήταν πολύ κοντά αυτά τα δύο παιδιά. Πιστεύεις ότι την περιμένει ο Λιβάνης? Αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Να το πάρω τηλέφωνο, να το σηκώσει να μου πει. Τι να πω τώρα για τον Νίκο τον Μπάτσερε, φίλε, που είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σαν και εμένα σε χωριό. Χαρήκαν όλοι που θα φύγει ο Νίκος. Και εγώ πάω στα αυτή και του λέω: κάτσε να το πάρει. Και α μην παίξει ποτέ, ρε Νίκο. Ο Τζέιμς τον συμπαθούσα πάντα και σαν παίχτη και πάντα μ' άρεσε. Και όταν ο Τζέιμς ήταν στις δύσκολες του, μου λέγε: Τι αντάφτε, σε παρακαλώ, τραγούδισε μου, ρε φίλε. 3 τραγούδια, σε παρακαλώ να ρεμίσω. Του λέω: ρε, μάγκα, θα το κάνω. Πήγαινα από πάνω που κοιμότανε, που πήγαινα ξαπλωμένος και το τραγούδαγα. Βασικά, Ντάνο, να ξέρεις, είσαι ο μόνος άνθρωπος που σε reality παιχνίδι έχω πιάσει το κινητό μου και έχω ψηφίσει, αδελφέ. Εντάξει, Ντάφης, Ντάνος, Ντα, κοντά είμαστε. Εντάξει, θέλω λίγο να ηρεμήσουμε, έτσι. Παιδιά, γενικότερα μιλήσε πολύ ωραία, έκανε πλάκα λίγο στο τέλος. Ναι, εντάξει. Γιατί νομίζω τοποθετήθηκε πολύ. Επειδή είναι ο τριαντάφυλλος, το επιτρέπω. Εντάξει, γενικά έχει μια υπερβολή που είναι πράγματι παιδιάστικη. Είναι χαριτωμένη μέχρι ενός σημείου, βέβαια, τριαντάφυλλε. Αντρέα μου, τι λες εσύ? Πάνω σε πιο απ' όλα. Τον ντα-ντα-ντα. Ντάνος Ντάφη. Εντάξει τώρα, αυτά είναι εν τη ρήμη του λόγου και ως αστείο το παίρνω και είναι δεκτό. Δεν ορίζεται από αυτό ο τριαντάφυλλος. Αλλά όλη του η τοποθέτηση είχε μία γλύκα για μένα. Στάσου. Και μία δικαιοσύνη απέναντι στην ιστορία, δηλαδή και την πλακίτσα που κάνει, θα με δει αυτό. Θα τον δει ο Λιβάνης, δεν τον δει. Τι να τον δει, φταίει ο τριαντάφυλλος τώρα. Θέλω να σχολιάσω αυτό. Αν η σχέση είναι σαθρή ή αν η σχέση δεν ξέρω τι είναι και αυτό. Δεν είναι, μόνο ο τριαντάφυλλος τώρα, γιατί το αγκάλιασε έτσι, γιατί εκεί στο πλαίσιο των συμμαχιών θα υμνούν ο ένας τον άλλον με αυτή την υπερβολή που υπάρχει. Πάντως εδώ είπε ότι η Σάκης Μαριαλένα έχουν πει για οικογένεια, για παιδιά. Και προφανώς Σάκης, επειδή ήταν πάρα πολλές ώρες μαζί ατελείωτες στο νησί, τα κουβέντιαζαν όλα αυτά και γι' αυτό και τα είπε. Ο τριαντάφυλλος που μας δίνει να καταλάβουμε ότι βλέπουν κάτι παραπάνω βγαίνοντας έξω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μα και μόνο η λέξη καψούρια που είπατε και οι δυο είναι καψούρια και ότι ουσιαστικά ο Σάκης έκανε πάρα πολλά πράγματα για εκείνη. Καταρχήν, στην ουσία, δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Αυτή είναι η απορία μου εμένα. Όχι. Αν αυτό του τα είπε, γιατί όταν το φέρνετε σαν δεδομένο, μπορεί να είναι μία κουβέντα. Σύμφω. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν λες σε μία κουβέντα πλοίο ότι θέλω να κάνω παιδί. Ναι, αλλά ο τριαντάφυλλος αυτό το ζευγάρι το στήριξε και μίλαγε αυτό. Να κάνω εγώ μία υπόθεση. Πες ότι όλο αυτό το πράγμα είναι στημένο, φτιαγμένο, βαλμένο. Όχι ότι μεταξύ τους δεν έχουν αυτή σύνδεση, την εκλεκτική συναισθηματική συγγένεια, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Και ο τριαντάφυλλος τους το στήριξε. Επιστρέφοντας, θα έλεγε ότι ξέρετε, παιδιά, ήταν στο πλαίσιο της εκπομπής και της παραγωγής. Όχι. Όχι. Θα συνέχισε το ίδιο. Αυτό όμως είναι τεράστιο. Άρα οι απορίες που είχαμε
παραμένουν. Δεν είναι απόδειξη του τριαντάφυλλου. Άλλο, αν είσαι φίλοι με τον τριαντάφυλλο και βρεθείτε ιδιαίτερα πέραν των κάμερας και δημοσιότητας, μπορεί να σου πει πράγματα που εκεί να φαίνεται. Εγώ στον αέρα δεν θα πει. Δεν στήριξε κάτι στημένο. Εάν στήριζε κάτι στημένο, δεν θα έφτανε στο σημείο να πει ότι, ότι έχουμε μιλήσει για οικογένειες και παιδιά, οι χοντράδες αυτές. Προφανώς και υπάρχει κάτι. Χοντράδα είναι κάθε τι που είναι στημένο. Εντάξει, και αλλά το να πει ένας άντρας στον άλλον άντρα, θέλω να κάνω παιδί μαζί. Αυτό και μετά να πεις να το πεις. Να σας ολοκληρώσω. Χοντράδα είναι κάθε τι στημένο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η έννοια στημένο και τηλεόραση είναι ψηλοσύντροφοι. Οπότε αφήστε τα μεγάλα λόγια. Εκτός, παιδιά, αν αυτό που είπε ήταν για το παρελθόν, ότι έχουν μιλήσει για τα παιδιά στο παρελθόν και όχι για τώρα. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Άγιο Δομήνικο, γιατί μιλάει με το φάντασμα ο Σάκης. Μπορεί να είναι εδώ ανάμεσα σε καπνογόνα και ιαχές, αλλά το φάντασμά του είναι εκεί και ο Σάκης συνομιλεί μαζί του. Υπέροχο. Να σου πω τι λες. Κουραστικές. Και ο Χαλιάνα. Κάτσε ρε Ντάφι, περίμενε, μην μιλάς. Ε, τον Ντάφι ρε. Κοίτα εδώ. Ακόμα δεν έχεις παίξει, όλο γνώμη έχεις. Ναι, ναι, εντάξει. Περίμενε να μιλήσω λίγο με τη Μαριάννα. Καλά. Πονάνε τα πλευράκια σου, ε. Ναι, ναι. Εδώ, το παιδί μας. Δεν σταματάει. Ναι ρε, που φτάσαμε. Έτσι ήταν το μαλάκι σου, Άλεξ μου. Βρήκα τρόπο να σου μιλάω, ρε. Εκεί που έφυγες τώρα, τι πάθαμε. Να πώς έφυγες, μηδέν κόμμα μηδέν σου έδινα, ρε. Σε μηδέν κόμμα μηδέν σου έδινα να φύγεις και έφυγες, ρε. Και έμεινα πάλι εγώ εδώ, πάλι εδώ μόνος. Σάκη μου, το έχεις, μπορείς να το καταφέρεις. Να είσαι γρήγορος όπως είσαι πάντα. Με το φτάσεις στο στόχο, ηρέμησε, χαλάρωσε και συγκεντρώσου. Και θα πάνε όλα καλά. Η Red Love θα κερδίσουν. Με έχει χτυπήσει ο ήλιος κατά κέφαλα, δεν το πιστεύω. Σάκης το έπαιξε καλύτερα. Ναι. Και από οι δύο το παίξαν άθλια. Κάπως δηλαδή, καλύτερα το έπαιξε ο Σάκης. Πολύ κακοπαιγμένο όλο αυτό. Εμένα δεν μου είπε απολύτως τίποτα. Προφανώς τους πλησιάζαν και τους είπανε κάντε ότι μιλάτε. Έπρεπε να πούνε ρε παιδιά, κοροϊδεύω. Εντάξει, το έχουμε ξεφτυλίσει. Που λέτε το έχουμε ξαναδεί, γιατί αυτό στο σούπερ το έχουμε ξαναδεί. Αλλά το έχουμε ξαναδεί. Το έκανε ο Τριαντάφυλλος όταν έφυγε ο παπά. Ναι, επίσης το έκανε και ο Μπόγδανος με το κούτσουρο. Όχι, δεν ήταν ο Μπόγδανος με το κούτσουρο. Ποιος ήταν με το κούτσουρο. Ο Τριαντάφυλλος ήταν. Ο Τριαντάφυλλος ήταν παλιό. Αλλά ποιος ήταν με το κούτσουρο. Εντάξει. Όχι, απλά μίλαγε στο κούτσουρο. Μίλαγε στο κούτσουρο. Αυτή η ομάδα έχει σεξπηδικό σύνδρομο. Δηλαδή, όπως ο Άμλετ μίλαγε στο φάντασμα του πατέρα του, αυτή η ομάδα μιλάει σε υποθετικούς ανθρώπους. Η άλλη ομάδα έχει σύνδρομο θεατρικότητας. Και θέλω να πω ότι. Ακούτε ή μιλάτε εσείς. Άμα θέλετε. Δεν ακούμε, εννοείται. Όχι, εγώ συνεχίζω γιατί απευθύνομαι στους τηλεθεατές. Λοιπόν, λέω ότι οι μεν έχουν ένα σύνδρομο Σέξπιρ και οι άλλοι έχουν ένα σύνδρομο θεατρικής πράξης. Και τα μεν και τα δε για μένα είναι άθλια. Δηλαδή, η χτεσινή εκπομπή δομήθηκε στο εάν κορόιδευαν τα παιδιά τον... για ποιον ήταν, τον Τριαντάφυλλο, και γινόντουσαν κατηγορίες από τη μεριά του Σάκη και της Μαριαλένας και η Καρολίνα, ο Ασημακόπουλος, υπερασπιζόντουσαν στο το δικαίωμα του να κάνουν σάτιρα. Παιδιά, είναι τόσο έσχιστο αυτό που κάνανε. Όχι ως επίθεση, ως σάτιρα. Η σάτιρα, για να έχει νόημα και να πεις ό,τι θέλεις, πρέπει να έχει θεατρική δομή. Το να βγαίνουν τρία παιδιά και να σαχλαμαρίζουν, δεν είναι σάτιρα. Εμένα δεν με πείραξε τι λέγανε για τον Τριαντάφυλλο ή τι μπορεί να λέγανε για τον καθένα που αυτοί λένε ότι ήταν σάτιρα και άλλοι λένε ότι ήταν πολεμική. Εμένα με πείραξε το κακόγουστο αυτής της ιστορίας. Λοιπόν. Και σε αυτό το κακόγουστο πρέπει να μείνουμε. Δεν είναι αν επιτίθενται, αλλά είναι σάτιρα και μπορούμε να την κάνουμε. Βγήκε αυτή η Καρολίνα η αθεόφοβη και έλεγε είναι μια θεατρική πράξη. Τη θεατρική πράξη, δηλαδή τρίζουν τα κόκαλα όλων των ηθοποιών. Λοιπόν. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω όμως να πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε το χρυσό επεισόδιο. Και αν δεν κάνω λάθος, Χρύσλα, χθες η Μαριαλένα. Γιάννη μου, συγγνώμη. Ναι. Έκανε σύγκριση και συνέκρινε την Καρολίνα με την φιλιό από το. Ναι, την Ελένη από τη φιλιό από το Κατακουζινό. Θα σου πω, με την Ανά του Κατακουζινό, όποιο τώρα παρακολουθεί, που το έχουμε δει εκατομμύρια φορές στο Κωνσταντινό και Ελένη. Λοιπόν, η Κατερίνα Γιουλάκη υποδιόταν τη φιλιό που όλου του φίλιον. Αλλά ουσιαστικά τι έκανε λοιπόν η φιλιό. Πήγαινε και του ανακάτευε. Αυτή είναι λοιπόν ακριβώς την ηρωίδα από τον Κωνσταντινό και Ελένη. Θυμήθηκε η Μαρία Λένα.
σε σχέση με την Ελένη. Δηλαδή είπε ότι η Ελένη στο Survivor είναι η φιλιό που όλους τους φιλιώνει. Τους φιλιώνει ή όχι? Για να το δούμε. Ματίζει γιατί τόσο επίθεση, τόσο πολύ. Ωραία, ψήφισέ με βραγόνα μου και πέντε με συμπαθώ. Βάζω το θέλω να σου δημιουργήσει εντυπώσεις. Για να νομίζω ότι έχει όλο το κοινό μαζί του και θέλει να κατευθύνει. Αν μπορεί να τέτοιο, μπορεί να θέλει να μου να με λασπώσει. Η Ελένη είναι 26 ετών, έχει την εμπειρία να διαχειριστεί μια κατάσταση. Και οκ, η φίλη της είναι αμίγκος, αλλά μπορεί να βγει και να πει: ξέρετε κάτι, παιδιά, αυτό που κάνετε δεν μου αρέσει, δεν με εκφράζει, δεν συμφωνώ και απλά τώρα αυτή τη στιγμή φεύγω. Κάθε φορά η Ελένη, δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει, φαίνεται ότι είναι θυμμένη της υπόθεσης. Ενώ. Δεν μιλάει, ρε φίλε, βάζει τα κλάματα και φεύγει. Ναι, αλλά ενώ εκείνη το φτιάχνει όλο αυτό το σκηνικό. Αυτό το νησί θα τρελαθεί, θα με τρελάνουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι μας έχει κάνει η Ελένη τσαρέ, μας έχει βάλει εκτός αυτού, ρε παιδιά. Για άλλη μια φορά, στο χθεσινό συμβούλιο, όλη η κουβέντα έπεσε πάνω στην Ελένη και πάλι η Ελένη είχε την ίδια αντιμετώπιση. Πάλι δεν μίλησε, πάλι δεν μας είπε ξεκάθαρα τι έχει πει και τι έχει μεταφέρει, αν περνάει καλά τελικά μαζί μας τα έπαθλα ή όχι. Πραγματικά είναι μια κοπέλα η οποία τις τελευταίες 15 μέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον συνεχώς για πράγματα που μεταφέρει και λέει. Και στην ουσία δεν βγαίνει μπροστά εκείνη η ίδια να πει αν τα έχει πει ή όχι. Ξέρεις τι μου θυμίζει η Ελένη? Τι, τι πάθες? Την ονά του κατακουζινού. Γιατί? Το έχεις δει? Ελάτε παιδιά μου, σταματήστε, μη σας νοιάζει βρε. Η φιλιό είναι εδώ, η φιλιό που όλους τους φιλιώνει. Θυμάστε την ονά του κατακουζινού, την κυρία φιλιό? Αυτό είναι η Ελένη, που θέλει να τους φιλιώνει όλους, αλλά από πίσω τους ανακατεύει όλους. Η κυρία Φιλιό, λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι κι εγώ, λέγανε όλοι τι καλό παιδί, τι καλή ψυχή, τι καλός άνθρωπος. Εκείνη έλεγε δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω εντάσεις, δεν θέλω το ένα, δεν θέλω το άλλο, αλλά όλοι τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Η κυρία Φιλιό προσπαθούσε να τους τα βρει, αλλά εκείνη ήταν η αιτία που τσακωνόντουσαν όλοι. Τι άλλο της είπε, Νονά? Α, μη μ' ανακατεύεις εμένα, παιδί μου, σε αυτά. Εγώ τα κουτσομπολιά τα απεχθάνομαι. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Όλους τους συμπαθώ. Στο προηγούμενο συμβούλιο έλεγε ότι τις είχαμε κάνει ψυχολογικό πόλεμο, είπε η Καρολίνα, ότι είχε πει για μας. Δεν βγήκε να το υποστηρίξει. Μετά από δύο μέρες τη φώναξα εγώ, λέει, δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι μία έρχεται, κράζει τους φίλους της σε εμάς, ότι αυτοί δεν είναι φίλοι μου και μου κάνουν όλο αυτό και γύρισα από το Μαϊάμι και δεν ευχαριστήθηκα το έπαθλο και θέλουν να μου το βγάλουν εξινό. Και παράλληλα πάει στους φίλους της και κράζει εμάς. Μήπως σας βάζει κανείς σπιουνιές? Ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχουμε δει τέρατα στο φετινό Survivor, δηλαδή όταν ο Σιμακόπουλος έκανε τότε για το. Ναι, βάζανε αποσπάσματα. Ακριβώς. Αν την ονά του κατακουζινού τη βάλαμε στο επεισόδιο, τη βάλαμε εμείς. Αλλά είναι Αντένα, είναι Sky, είναι Ελλάδα. Μα δεν είναι αυτό. Δεν θα κάνανε τέτοιο είδος παρέμβαση. Από όλη αυτή την ιστορία, το εντυπωσιακό είναι πόσο διασκεδάζει και γελάει ο Γιάννης. Μα είναι η πρώτη φορά που είπα ότι έχω δίκιο. Αλήθεια, έχεις κατουρηθεί από τα γέλια βλέποντας την ηθοποιό, την εξαίρετη. Γιουλάκη, την εξαίρετη Κατερίνα, αλλά να λένε όλα αυτά. Και λέω, γιατί εγώ ξεσμένο, ναι, εντάξει, ακούω κάτι, μπορεί να κάνω παρατηρήσεις. Είναι χαρούμενο, παιδί, ο Γιάννης μας, Αντρέα. Που συμμετέχεις, γελάς και καλά. Για να τον ισορροπήσεις, ρίξε ένα πλάνο άγριες μέλισσες. Όχι, όχι. Να κλείσεις. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι ότι ούρλιαζα από τα γέλια όταν είδα και το απόσπασμα στο σπίτι μου χθες το βράδυ που έλεγα ότι κοίταξε πώς το σκέφτηκε. Θα σε φωνάξω για τραπέζι. Θα σου παίξω Eurovision. Άγριες μέλισσες και μετά θα κλείσω με κατακουζινούς. Με κατακουζινούς. Θα είναι η ωραιότερη μέρα της ζωής σου. Όλες τις αντιδράσεις σου. Κάμερα θα έχουμε. Πάντως να πούμε, ρε παιδιά, επί της ουσίας λίγο. Εδώ πόσο άβολη είναι η θέση της Χαμπέρι. Ναι. Όπου οι φίλοι της είναι στην κόκκινη ομάδα, ναι, και αυτή είναι με την άλλη ομάδα και πώς πρέπει αυτό να το ισορροπήσει. Γι' αυτό... Το ισορροπεί. Ναι, σε ένα όχι, βαθμό. Όχι, το ισορροπεί. Απλά, εάν θες να το κάνεις θέμα ή γίνεται θέμα. Δηλαδή, όταν ναι, λέει στον λέω. Κόρο Φερρυππίν, έλα πήγαινε και ανήκει στην άλλη ομάδα, αν θες το κάνεις θέμα. Όμως, σωστά, αυτό έχει γίνει πλέον και αφού δεν είναι η κόκκινη εναντίον των μπλε, είναι θεμητό και νόμιμο. Εγώ θέλω να πω κάτι που παρακολουθώ για το Σάκη. Ναι. Για μένα ο Σάκης είναι ο καλύτερος μακράν παίχτης. Είναι νικητής, για μένα, αν μου λέγανε σταματάει τώρα το παιχνίδι, χρήσε Αντρέα νικητή, ναι, θα έλεγα ανεπιφύλακτα, με πλήρη αίσθηση δικαιοσύνης,
δίνω το πρώτο βραβείο στο Σάκη. Δεν έχει ανάγκη να κάνει, δηλαδή, αν ήμουν φίλος του Σάκη και μπορούσα να πάω να βρω, θα του έλεγα το εξής. Μ' αρέσει να έχεις άποψη, αλλά μην έχεις μια στρατηγικού τύπου. Δηλαδή τώρα βάζεις την Ελένη στο Σάκη. Να την αποδομείς. Και εγώ αν ήμουν φίλος της Μαγιαλένας, θα έλεγα μαζί. Εν ώρα που αποδομήθηκε και Φερρυππίν η Καρολίνα. Και μετά θα έρθει η στιγμή του κόρου και μετά θα έρθει και η στιγμή. Λοιπόν, μην κάνω αυτό κάτι είναι στρατηγική. Τα σημαντικό. Δεν έχει ανάγκη. Ας καθόταν εκεί μετρημένα με μια συμπάθεια απέναντι στη Μαριαλένα, θα γινόταν ο νικητής της καρδιάς μας. Δεν γίνεται όμως τα πράγματα. Μένει μόνο το αγωνιστικό. Ναι. Στα άλλα βγαίνει συνεχώς κάρτα. Συμφωνώ, συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και θέλω να πάμε να δούμε τη στρατηγική. Μα εγώ εκφράζω στο ότι λέω άποψη. Ναι. Δεν είμαι εναντίον κανενός. Ούτε υπέρ κανενός. Αυτά που βλέπω λοιπόν, τα μεταφράζω. Τώρα να δεις για τη στρατηγική που περιγράφουμε. Δεν την έδωσε βεβαίως ο Σάκης την Ελένη. Την έδωσε όμως η Μαριαλένα. Τώρα ο Σάκης με Μαριαλένα. Βλέπουμε μία ώρα, υπάρχουν άλλες 23 ώρες. Αλλά στο συμβούλιο έγινε πραγματικά προστριβή μεγάλη. Γιατί, ο Σάκης γύρισε ξεκάθαρα, χτύπησε τη Μαριαλένα κατά μέτωπο, λέγοντας ότι κούκλα μου, εσύ άλλα λες εμάς, άλλα λες τους φίλους σου, πηγαίνεις από εδώ, πηγαίνεις από εκεί, μεταφέρεις πράγματα. Και βέβαια η Ελένη διαφωνούσε. Ωραία. Για να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Χθες το βράδυ πραγματικά είχα υπερένταση. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πήγαινα πέρα. Κατάλαβα. Ήθελα απλά να βρω έναν δρόμο και να αρχίσω να τρέχω. Και εγώ το έχω πάθει πολλές φορές. Σκεφτόμουν τόσο έντονα ό,τι υπόθηκε στο συμβούλιο. Προσπαθώ να καταλάβω το λόγο που υπόθηκαν. Γιατί εν τέλει μπορείς να με αφήσει να σου πω ποιο είναι, να σε βοηθήσω σε αυτό. Η μεγάλη του παπά σχολή. Στο χτεσινό συμβούλιο δέχτηκα επίθεση πάλι από το πουθενά, από τον Σάκη. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο από τη στιγμή που δεν με ψηφίζει. Ξεκινάνε να λένε για τον πάγκο, εντάξει. Που είναι κάτι που γίνεται εδώ και τόσο καιρό να παίζουμε έτσι. Και λέω, παιδιά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν έχετε πρόβλημα μαζί μου, να φύγω από τον πάγκο. Και μου λένε, όχι, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, για σένα το λέμε. Λένε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να είμαι στον πάγκο τους. Ενώ εκείνος μετά το πρώτο ραν ήρθε και με έντονο ύφος μου είπε να αλλάξω πάγκο με εκνευρισμό. Ελένη, άμα θες, έχω θέμα. Πήγαινε κάτσα από εκεί, δεν είναι ωραίο. Να καθόμαστε μαζί στον πάγκο και να σε ακουμάνε για τον Ηλία. Έτσι, όσο ατομικό είναι. Άμα θες να κάτσουν τα παιδιά, δεν έχω θέμα, αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να χαράξουν τις γραμμές και να είναι οι δύο και οι πέντε. Ακούστηκε ότι εγώ είμαι 26 χρονών και ενώ τόσο καιρό περνάω τόσο ωραία με τον τριαντάφυλλο, ξαφνικά πήγα και έλαβα μέρος σε ένα σκετσάκι και τον κορόιδευα, ενώ ο τριαντάφυλλος δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα σε μένα. Από πού να ξεκινήσω και γι' αυτό. Το ότι στο σκετσάκι δεν ήμουνα μόνο εγώ, η Καρολίνα και ο Σημακόπουλος, και ήταν και ο Κόρο και ο Ηλίας, που ο Κόρο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και είχε έρθει και στο έπαθλο στο Μαϊάμι μαζί μας, που είναι ο μόνος στην ουσία που είχε επιλεχθεί και με τον Τριαντάφυλλο είχε μια χαρά σχέση. Δηλαδή αυτό ο Σάκης το ξεχνάει. Μάλλον ο Σάκης έχει ξεχάσει ότι ο Τριαντάφυλλος είχε ένα διάστημα, δύο εβδομάδες ήταν, πόσο ήταν, νομίζω το θυμάστε όλοι, που μου έκανε κάθε μέρα επίθεση και μου έλεγε είσαι χειρότερη, δεν θα ξαναπάρεις νίκη ποτέ. Και το ένα και το άλλο. Και όλα αυτά γίνονται σκεμμένα. Θεωρώ ότι προσπαθεί να στρώσει τον δρόμο ώστε να με ψηφίσει σήμερα, αύριο, πότε θα είναι η επόμενη ασυλία. Όταν γύρισε η Ελένη από το Μαϊάμι που την είδαμε όλοι να κλαίει, όταν εμείς τη φωνάξαμε και της είπαμε Ελένη γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι στεναχωρημένη μετά από ένα τόσο μεγάλο έπαθλο, μας είπε ότι νιώθω ότι ο Σημακόπουλος και η Καρολίνα έχουν αλλάξει απέναντί μου και όταν γύρισα χαρούμενη να της πω τα νέα, αντί να χαρούν μαζί μου, μου κάνουν επίθεση για τον αγώνα που έκανα με την Καρολίνα. Ότι έπρεπε να έχω κάνει fair play από μόνη μου, γιατί είμαστε δύο φίλες και έπρεπε μόνη μου να βγω μπροστά και να πω ότι δεν θέλω να το. Δεν δέχομαι τον πόντο που πήρα. Πάμε να ξαναπαίξουμε. Τελειώνει ο αγώνας και πάω να χαιρετήσω τον Σημακόπουλο. Και ήταν πάρα πολύ ειρωνικός απέναντι μου και εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Είναι η στιγμή που η νικήτρια του δεύτερου αγώνα ασυλίας, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, θα υποδείξει το δεύτερο υποψήφιο για αυτή την εβδομάδα. Είχα έρθει αρκετά κοντά με την Ελένη. Πραγματικά με έχει στεναχωρήσει, με έχει προβληματίσει περισσότερο από τον καθέναν εδώ πέρα. Άλλα έχει πει σε εμάς, άλλα έχει πει στα παιδιά και γενικά
βγαίνουν μπροστά τα παιδιά, λένε λόγια τα οποία νομίζουν ότι τα έχει πει η Ελένη. Η Ελένη δεν βγαίνει ξεκάθαρα να πει την άποψή της και να πει παιδιά stop. Δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Και επειδή εμένα μου αρέσουν τα αληθινά πράγματα και να κυσταρά τις κουβέντες, και γι' αυτό το λόγο, επειδή πραγματικά με έχει στεναχωρήσει, θα ψηφίσω την Ελένη. Ελένη, θέλω να πεις αν περίμενες αυτή την υποψηφιότητα. Γιώργο, ήμουν σίγουρη. Βασικά, τόσο καιρό από τη στιγμή που ξεκίνησα να γίνεται τόσο μεγάλη αναφορά στο όνομά μου, τόσο μεγάλο θέμα για πράγματα που δεν υπήρχαν, ήμουν σίγουρη ότι κάτι ετοιμαζότανε, το είχα πει κιόλας. Δέχομαι την ψήφο της, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είμαι ξεκάθαρη. Είμαι σίγουρη ότι ο Σάκης θέλει να με δώσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επειδή ο λόγος που είχε αναφέρει έλεγε ότι θα ψηφίσει αγωνιστικά και εν τέλει έφτασα να είμαι μαζί του στον τελικό για την ασυλία, δεν μπορούσε να το αλλάξει. Το είχα πει κιόλας ότι η περίεργη αυτή επίθεση που δέχτηκα πριν το αγώνισμα ασυλίας ήταν για κάποιο λόγο, μου είχε φανεί όντως πολύ περίεργο γιατί είχα δει. Πιστεύεις ότι χτιζόταν μια κατάσταση για να φτάσουμε ναι, εδώ? Ναι, αυτό πιστεύω ξεκάθαρα. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Τι χτιζόταν, βάλαμε εμείς στο στόμα της Καρολίνας να πει ότι έκανε ψυχολογικό πόλεμο ο Σάκης στην Ελένη, ή βάλαμε εμείς στο στόμα της Καρολίνας να πει ότι η Ελένη της είπε ότι δεν περνάει καλά στα έπαθλα μαζί μας? Μάλιστα. Μπορώ να το αποκωδικοποιήσω όλο. Δηλαδή, ναι. Πολύ σύντομα, δεν θα πλατιάσω. Ας υποθέσουμε, άλλοι δύο δεν θα βγουν στον τάκο, εκτός από πώς... Ή άλλος ένας. Όχι, δεν καταλάβατε. Ναι. Όταν, πριν να αποφασίσει ποιο θα δώσει. Ναι, άλλοι δύο. Ναι. Και πρέπει να δώσει έναν. Στο μυαλό της Μαριαλένας που σκέφτεται ποιο θα δώσει, υπάρχει η εξής περίπτωση. Τώρα ο δεύτερος είναι δικιάς μου επιλογής, αλλά ο τρίτος όμως μπορεί να είναι επιλογή των άλλων. Οι άλλοι τι θα ψηφίσουν, η Σάκη, η Μαριαλένα. Άρα εγώ θα δώσω αυτή ή αυτόν που πιστεύω ότι είναι αδύναμος κρίκος. Ναι, τον κόσμο. Και ανάμεσα σε Ασημακόπουλο, Κόρο, Μπογδανό, πιστεύει ότι η Ελένη, αν προταθεί ένας από τους δύο... Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Μπορούσε λοιπόν να πει δίνω την Ελένη χωρίς σχόλιο ή και με αυτό το σχόλιο που κάνω και να της βγάλουμε και το καπέλο. Τώρα το ιδεολογικοποιεί, το κάνει γόρδιο δεσμό. Γιατί? Για να πει αυτό που είναι το λογικό. Θεωρώ αδύναμο κρίκο την Ελένη και αν ένας από τους δυο μας... Ναι, θα έχουμε μεγαλύτερη λοιπόν, ευκαιρία. Πρέπει να βάλουμε μια άλλη τελεία, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε και πάνω στο Survivor και τηλεοπτικά. Επίσης, έχουμε και ένα φανταστικό φαγητό που έχει πάρει τη μύτη. Όντως. Πάμε σε διαφημισούλες και σε πολύ πολύ λίγο ξανά όμορφη είμαστε μαζί. Χωρίς μύτη. Όμορφη. Αν περάσεις την πόρτα, τελειώσαμε. Αν περάσεις την πόρτα, αντίο. Θα πηγαίνουμε στα νυχτερινά μαγαζιά με το καλό να ανοίξουν και να είμαστε όλοι καλά και δεν θα λέμε βάλε ρέμο. Βάλε Ντάφι, έλα το βάλε. Συνήθω το στόβαλε είναι ρέμο, βέρτη. Παιδιά στα μπιτσόβαρα, με το παμπένιο Ντάφι θα φεύγουν τα σπίτια. Έλα το βάλε. Θα μοιράζουν κανάτε. Άσε σου λέω. Α, ναι, μου λέει. Θέλετε δύο πράγματα να πω για το συνεργάτη σα, το Γιάννη. Να δούμε. Τώρα να το πει, γιατί ναι, τώρα πριν μπούμε στη διαδικασία. Ό,τι θες για το Γιάννη. Ναι, ο Γιάννης, ο οποίος με έχει εντυπωσιάσει, όχι από τις συναντήσεις μας στην τουαλέτα που κάνουμε στα γραφεία του Κοκλώνη, όσο από αυτό το συναισθηματισμό που βγάζει απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, αν θυμάστε ένα τραγούδι της Ραφαέλα Καρά. Που έδινε έναν αριθμό, είμαι σίγουρος ότι σε αυτόν τον αριθμό που έλεγε και η Ραφαέλα Καρά, αν θες πάρε με καταρχήν, θυμάσαι τον αριθμό. 6-8-6-8-3-5-7. Το τραγουδάει ο Μάκης, παιδί μου, από πάνω, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης έχει τηλεφωνήσει. 100%. Ο Γιάννης, του ρέπα, τις τρεις χάριτες, είχαν ένα κωδικό... συναγερμό. Πες τον αριθμό του κωδικού. 39-12-4-80. Δεν το ζω, Παναγία. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο περαιτέρω. Τα είπα όλα. Παρακαλώ πολύ. Γιάννης. Εντάξει. Θέλω να σου πω
ότι έχουμε εκθιάσει ούκο λίγε φορέ για να εκπομπή. Σε σημείο να μπορεί να νιώθουν οι άλλοι έτσι άσχημα, αλλά πραγματικά συμφωνούμε όλοι με αυτά. Και αν το ρωτήσω τώρα την πινακίδα του αυτοκινήτου του, δεν την θυμάσαι. Για ποιο λόγο την ξέρει. Μάλιστα. Αλλά του ρέπα τον κωδικό το ξέρει. Έχει απόλυτο δίκιο σε όλα. Κάτι είπα πάρα πολύ. Θα πω. Ο Θέμης μου είπε ότι ζούμε όλοι για μία στιγμή τηλεοπτικά. Πριν προχωρήσουμε, να το δούμε. Το χειροκρότημα, γιατί μαζί μας είναι ο Τριαντάφυλλος. Όλε! Αγαπημένε μου, Τριαντάφυλλε! Καλώς μας ήρθες. Χρόνια πολλά και στην ορχήστρα σου. Πολλά παιδιά, με υγεία, καλές εκπομπές. Λοιπόν, είχες έρθει και πέρσι. Σε έχω για γουλή, είχες κάνει και φανταστικό πρόγραμμα. Και νούμερα. Και νούμερα. Τα οποία τα μαθαίνει και λέει, σκίσαμε έτσι. Πάντα, πάντα, τίμιος. Ωραίο. Πάμε λίγο τώρα στα του Survivor. Θα έρθει, φαντάζομαι, 2 Ιουλίου που τελειώνουμε. Εννοείται. Φαντάζομαι κι εγώ. Αν δεν έρθει, τον μπλοκάρω από παντού, δεν τον ξαναμιλάω. Unfollow σίγουρα. Unfollow παντού, τον κάνω ρεζίλι Twitter. Τον πετσοκόπω. Άνετα, άνετα. Πάμε τώρα στον Σάκη και την Καρολίνα που βρίσκονται σε έναν πόλεμο. Εντάξει, υπάρχει καιρό τώρα αυτός ο πόλεμος και αγωνιστικά, εγώ θα πω. Τώρα που παίζουν άντρες γυναίκες και βέβαια μπήκε στη μέση και ο Μπόγδανος. Γυναίκες έχουν μείνει τρεις, παιδιά. Ναι, Καρολίνα, Χαμπέρι και Μαριαλένα. Καρολίνα, Χαμπέρι, Μαριαλένα. Τούρμπο και οι τρεις. Ναι, και στη μέση μπήκε ο Ηλίας ο Μπόγδανος, όπου μετέφερε, όπως είπε ο Σάκης, κάποια λόγια. Πάμε να το δούμε, να το σχολιάσουμε. Από τότε που έφυγε η Ταραμπάνκ, όπως τη λένε. Λείπει κάποια. Λείπει. Δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Εχθές με επικοινωνία μαζί της. Όταν πολεμάς για κάτι, πάντα υπάρχουν οι επιπτώσεις. Εννοείται. Αυτό δεν καταλάβω. Εγώ. Τριαντάφυλλο και τα είπε τότε. Εννοώ ότι εγώ βγήκα να πολεμήσω για όλα αυτά που συνέβησαν. Στοχοποιήθηκα, ναι, εγώ βγήκα. Δεν έκατσα στον πάγκο μου και τα έλυζα. Ήμουν απίστη, κρυβόμουν. Η Κάρολ όταν ήταν στην ομάδα την κόκκινη με τον Τάφη, του έλεγε μην παίξεις αν νιώθεις ενόχληση. Και όταν εγώ έκανα το ίδιο σαν αρχηγός της κόκκινης ομάδας και πήρα τα ραν στην πλάτη μου και έτρεξα 13 ραν, είπε ότι δεν ήμουν σωστός αρχηγός. Και με ψήφισε γι' αυτό. Για άλλη μια φορά, στο χθενό σου συμβόλαιο και ενώ αποφάσισα να δώσω πάλι την Καρολίνα, η Καρολίνα φάνηκε ενοχλημένη. Στις τελευταίες 15 μέρες έχει δείξει μια κακία, έχει δείξει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, έχει βγάλει νεύρα. Ο κόσμος είναι τελικός κριτής, το έχουμε πει όλοι. Οπότε και κάθε εβδομάδα να είμαστε υποψήφοι. Αν ο κόσμος θέλει να συνεχίσει να μας βλέπει, θα μας κρατήσει το παιχνίδι. Και γι' αυτό το λόγο δεν άλλαξα και την ψήφο μου όσον αφορά την Καρολίνα. Σαφέστατα και άλλαξε την άποψή του από τη στιγμή που άλλαξε, όπως τα λεγόμενα τα δικά του, τα αγωνιστικά του κριτήρια. Έβαλε κάτι άλλο μέσα στη δικιά του αιτιολογία. Δεν ξέρω, μου έμοιαζε λίγο σαν μαρμελάδα όλα αυτά που έλεγε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά στο κεφάλι του Σάκη Κατσούλη. Τα κριτήρια μου από εδώ και στο εξής, μιας και είμαστε όλοι πολύ κοντά αγωνιστικά, θα είναι και ψυχολογικά. Και όπως είπα, η Καρολίνα τις τελευταίες 15 μέρες έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει γίνει πολύ επιθετική. Και δεν είναι μόνο μαρτυρίες δικές μου, είναι μαρτυρίες και των παιδιών που συναστρέφτηκε και κάνει παρέα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Καρολίνα. Η Καρολίνα τις τελευταίες 15 μέρες είναι διαφορετική, είναι νευρική. Αχ, τι λέει. Έχει δεχτεί και η ίδια και λέει ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Έχει έρθει κατά καιρούς και ο Ηλίας, που έχουμε μιλήσει, και μου έχει πει ότι είναι επηρεασμένος από την κακή ψυχολογική κατάσταση της Καρολίνας και όλο αυτό του βγάζει κάτι προς εμένα. Είχα μπει σε ένα mood και σαν να δεν μ' αρέσει που δεν το είχα παραδεχτεί μέσα με τον καιρό. Σαν να ζήλεψα, ρε παιδί μου. Τον έβλεπα σαν εχθρό. Ενώ δεν είναι εχθρός και δεν ήταν και δικιά μου γνώμη αυτή. Δηλαδή, ήταν αλλωνών γνώμη αυτή και έχει επιπληστεί στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, ενώ για μένα δεν ίσχυε. Μπορώ να απαντήσω, γιατί αυτή την καραμέλα τις τελευταίες 15 μέρες εγώ κάτι έχω πάθει και δεν είμαι καλά και είμαι νευρική και είμαι έξαλλη και είμαι τρελή. Δεν σου είπα ποτέ τρελή, δεν είπα ποτέ τρελή, Καρολίνα, τα λόγια μου είναι συγκεκριμένα. Κακές ψυχολογίες έχουμε όλοι στο Survivor. Καρολίνα, ρωτήσουμε τον Ηλία για αυτό το οποίο εξέφρασε ο Σάκης πριν, ότι ο Ηλίας τον προσέγγισε και ζήτησε συγγνώμη επειδή επηρεάστηκε από τη δική σου συμπεριφορά. Είχα πει ότι ναι, όλη αυτή η φασαρία με επηρεάζει. Χωρίς να κατηγορώ ότι το έκανε για να πέσω, αλλά επειδή η Καρολίνα είναι ένας πολύ έντονος χαρακτήρας και διεκδικεί το δίκιο της, ναι, με έριξε και αυτό το κομμάτι. Όταν έχανε η μπλε ομάδα, έβγαινε η Καρολίνα, έλεγε τον Τάφη ανάξιο και καραγκιόζη, και την επόμενη μέρα, αφού κέρδισε η μπλε ομάδα και είχε καλύτερη ψυχολογία, έβγαινε η Καρολίνα και έλεγε τον Τάφη άξιο ξαφνικά. Α, καλά, εντάξει. Ωραία. Τώρα και να σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, όλα αυτά είναι γεγονότα. Και για τα έπαθλα αυτά που λες. Αυτά, Μαριαλένα,
εσύ τα λες γεγονότα. Αφού έχουν συμβεί. Τώρα τι προσπαθεί η Μαριαλένα που, κάτι που αυτή, τη στιγμή, βάζει τα γεγονότα. Εγώ γεγονότα να λέω. Δεν προσπαθώ τίποτα να κάνω. Να λες τις, τα γεγονότα για την ειρωνία σου, ο κόσμος δεν θα καταλάβει ποτέ τίποτα. Θα πάμε σειδείς στον 9 να τα πούμε. Και να τα δούμε κιόλας, γιατί όπως έλεγε και ο μεγάλος Ντάφι, είναι όλα καταγεγραμμένα. Γενικά ήσουν μία έτσι, μία αλλιώς πάλι. Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει αυτό το ήμουν μία έτσι, μία αλλιώς. Ήταν καθαρά θέμα με το τι συνέβαινε. Γιατί οι εξελίξεις του Survivor τρέχουν καθημερινά. Απλά μάλλον δεν παρακολουθείς στενά εμένα. Μα, και απλά θέλεις να. Δεν με παρακολουθείς στενά, με έχεις βάλει στο στόχαστρο. Θα παρακολουθήσω την ειρωνία σου. Με μου επιτρέπετε λίγο να μιλήσω, παρακαλώ, για αυτό το θέμα. Αν μπορείς να μιλάς χωρίς ειρωνία, σου παρακαλώ. Τα δικά μου λόγια, Γιώργο, Μαριαλένα και Σάκη, ήτανε: ανάξιος είναι αυτός που κάνει νοθείες, που στείνει παιχνίδια, που δεν παίζει. Άξιος είναι αυτός ο οποίος μπαίνει και αγωνίζεται. Σε καμία από όλη αυτή τη φάση, σε όλη αυτή τη φόρμουλα που μόλις εσύ εξέδωσες, εγώ δεν φάσκω και αντιφάσκω. Ωραία, για πες μου, Καρολίνα. Είναι όλα και τα γεγραμμένα, όπως λέει και ο Ντάφι. Αυτό έχω να πω μόνο. Ποια ήταν η νοθεία στον αγώνα που ο Ντάφι δεν έπαιξε. Ζαλίστηκα να τα ξαναλέμε όλα αυτά. Ποια ήταν η νοθεία, πες μου, στον αγώνα που ο Ντάφι δεν έπαιξε και πήρατε 5 πόντους. Καταλαβαίνεις ότι χρησιμοποιείς λέξεις που δεν ξέρεις σημαίνουν. Ξέρεις σημαίνει στήνω παιχνίδια και κάνω νοθείες. Ξέρεις σημαίνει ψυχολογικός πόλεμος. Τις λέξεις που χρησιμοποιείς, ξέρεις τη σημασία. Τώρα την άκουσες. Μάλλον πάλι ούτε με παρακολουθείς στενά. Γιατί δεν την έχω πει τώρα, την έχω πει 2 εβδομάδες πριν. Α, και δεν πρέπει να σε διορθώσουμε ποτέ, επειδή δεν σε διορθώσαμε 2 εβδομάδες πριν. Τι προσπάθησες. Καταλαβαίνεις ότι ο ψυχολογικός πόλεμος με το μιλάμε ένταση δεν έχει καμία σχέση. Γιώργο, δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν μπορώ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Και θα σας το αποκαλύψω εγώ τι θα γίνει σήμερα, διότι θα δούμε, πέρα από το ξέσπασμα της Καρολίνας που το βλέπουμε τώρα, θα δούμε να ξεσπάει για πρώτη φορά η Ελένη πάρα πολύ έντονα, η οποία ουσιαστικά τι λέει, με ψηφίσατε. Εντάξει, στο σεβαστό. Για ποιο παιδιά, λόγο όμως είναι, ψηφίσατε. Είναι η Ελένη. Θα δούμε η Ελένη. Και η Καρολίνα. Αν η Ελένη έβλεπε την εκπομπή μας, αυτά που είπα για ήδη ψήφισαν, γιατί τη θεωρούν αδύναμο κρίκο, θα της έλυνε την απορία. Και γενικότερα, θέλεις να πεις πράγματα που θα γίνουν σήμερα. Ναι, έχω να πω επίσης και για τον Ασημακόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά ξεσκεπάζει τη Μαριαλένα. Δείτε γιατί. Ωραία. Οι σκέψεις μου για όλο αυτό που συνέβαινε από πλευράς του Σάκη βγήκαν αληθινές. Εμένα δεν με ενοχλεί το ότι ψηφίστηκα. Με ενοχλεί ο λόγος που ψηφίστηκα, γιατί πραγματικά είναι ψευδής. Δεν πάνε, λέει η Μαριαλένα, ψέματα να προσθέτει ότι πήγα, τους έπιασα, τους έκανα, τους έρανα. Που εσύ μας έχεις κάνει όλους άνω κάτω και έχουμε μπερδευτεί όλοι μεταξύ μας. Αυτό που προσπαθεί ο Σάκης και η Μαριαλένα είναι να μας κάνει να φαγωθούμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν όλο σχεδιασμένο, ειδικά από την Μαριαλένα, αυτή υπηλίζει λίγο τα αυτιά του Σάκη. Έτσι είναι το Survivor τελικά, παιδιά. Είναι ένα συστημένο παιχνίδι που στείνονται οι ατομικές ασυλίες και στείνονται οι ψηφοφορίες. Ναι. Εγώ είμαι πίσω από όλα αυτά και τελικά ποια είμαι, τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσεις το δικαίωμα το οποίο έχεις να υποδείξεις ένα συμπαίκτη σου, μιας και κέρδισες σήμερα την ατομική ασυλία. Θέλω να πω μια πρόταση για το τρέιλερ. Επικροτώ την αφωνία που κάνει στα τελευταία επεισόδια πολύ έξυπνα ο Ηλίας Μπογδάνος. Ναι. Είναι έξω από όλο αυτό το τοξικό που βλέπουμε. Θα δούμε όμως, γιατί μπορεί στην πορεία να ξεσπάσει. Ναι, να ξεσπάσει. Να λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει. Θα πω γιατί η Κατερίνα μου έχει πάρει τη μύτη από το πρωί. Από τις λίγες φορές που λέω δεν μπορώ, τη δύο ωραία. Που μυρίζει. Έχω τρελαθεί δηλαδή σήμερα. Μουσακά στο τηγάνι, Μουσακά στο τηγάνι. Πω, Αντρέα μου, θα φας κι εσύ. Στο τέλος, φεύγοντας, θα πάρω ένα κομμάτι, θα μου το πάρει. Γιατί, ρε Αντρέα. Φάει ένα κουλουράκι, θα μου πέσει βαρύ. Στο τέλος. Οκ. Okay. Καλά, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Αυτό εδώ επειδή μου ζητήσατε, εντωμεταξύ, να σας φτιάξω και πένες. Είναι και μελιτζάνα, μην μου κάτσει βαρύ. Άρα τις πένες, μετά θα τα φτιάξουμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάρε λίγο ψωμάκι. Άσε, μη με, γιατί με κυνηγά η γυναίκα μου. Δεν μου έλα, βρε, αγόρι μου τώρα. Έλα, έλα. Λοιπόν. Το έχω ζεστάνει κιόλας. Φούρνο. Τι ωραία, τι ωραία. Πάμε να δούμε τα είναι υλικά. Είναι μια εναλλακτική για τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν, που δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να αφιερώσουν πολύ χρόνο για να φτιάξουν το μουσακά. Τέλεια. Είναι μια γρήγορη εναλλακτική. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 600 γραμμάρια μοσχαρίσιος κιμάς, 100 ml ελαιόλαδο, 300 ml ζωμός λαχανικών ή μοσχαρίσιο ζωμός, ό,τι προτιμάτε. Ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Ένα κουτί ντομάτα κονκασέ. Ένα φύλλο δάφνης.
ένα ξυλάκι κανέλας, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, μια πρέζα μοσχοκάριδο, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μια πρέζα ζάχαρη, 2 με 3 μελιτζάνες, αρωματικά βότανα της αρεσκίας σας, 200 με 300 γραμμάρια φέτα και ψωμί φυσικά. Mm-hmm. Για να το συνοδεύσουμε. Τώρα να πω ότι αυτό μπορούμε κάλλιστα να το συνοδεύσουμε με ό,τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε ζυμαρικά, θέλουμε ρύζι, θέλουμε να τηγανίσουμε και πατάτες. Δεν θέλουμε τίποτα, με τίποτα να το συνοδεύσουμε, μόνο με σαλάτα και ψωμί. Εύκολα. Λοιπόν. Καλά, έχω πάθει σοκ. Το φαγητό αυτό θα γίνει σε ένα τηγάνι και σε ένα ταψάκι. Θα ξεκινήσω με το εύκολο. Έχω πάρει τις μελιτζάνες, όπως έκανα τις προηγούμενες μέρες. Τις έχω κόψει κυβάκια. Θα τις ρίξω πάνω σε ένα ταψάκι που έχω απλώσει λαδόκολλα. Εδώ. Θα ρίξω ελαιόλαδο. Για να μην μπείτε στη διαδικασία να τα κάνετε στο τηγάνι. Κάνετε μόνο τον κυμά. Εδώ, να πάρω εγώ λίγο το αλάτι και το πιπέρι. Mm-hmm. Μαγικό. Ωραίο, Γρηγόρη, ε. Καταπληκτικό και θα το φάνε και τα παιδάκια αυτό. Αντρέα, να σου βάλουμε λίγο. Θα πάω μετά, μωρέ. Δεν θέλω τώρα να ξέρεις να μασουλάω. Ό,τι θες. Είναι φανταστικό. Θα πας πλάκ. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, mm-hmm. Απλά νιώθω φαντασμένος. Λίγα φρέσκα μυρωδικά. Και τώρα θα ψήσετε τη μελιτζάνα σε προθερμασμένο φούρνο στους 170, στον αέρα, για 20-25 λεπτά. Να μαλακώσει η μελιτζάνα και να πάρει ωραίο χρώμα και να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Το οποίο μετά θα το ενσωματώσουμε μέσα στον κυμά. Μας εδώ είναι ο έτοιμος. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Ένα τηγάνι το οποίο καίει, πρόσεχε, κάνε μου λίγο στην άκρη. Αλλά εγώ έχω απορριφθεί τόσο πολύ με το φαγητό. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Ναι. Φανταστικό. Λοιπόν, και θα βάλω τώρα τον κυμά μου. Γιάννη, μου όλα καλά, μην αγχώνεσαι. Έλα καρά. Full gas για το τηγάνι. Ορίστε. Full gas για το τηγάνι. Full. Φουλ, για να πάρει ωραίο χρώμα και να κολλήσει κάτω στο τηγάνι ο κυμάς. Δεν έγινε κάτι. Έχω ξαναπεί ότι όλο αυτό θα βγάλει τη γεύση του σε λίγο. Μόλις ρίξω μέσα την ντομάτα και το ζωμό. Και το κουνείς λίγο με αυτό, θα το βγάλει αυτό πολύ. Όλη η γεύση γιατί είναι πραγματικά εδώ. Αυτό τώρα θα το κάνουμε ένα δεκάλεπτο. Όχι. Μέχρι να πάρει πραγματικά πολύ ωραίο χρώμα. Μιλάω και με το Σέμι, με ρωτάει τη γεύση για αυτά. Ναι. Μου λέει είναι βαρύ, του λέω ότι είναι τέλειο. Δεν είναι βαρύ, γιατί δεν έχει ούτε κρέμα γάλακτος μέσα, δεν έχει μπεσαμέλ. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, είναι πολύ πιο ελαφρύ. Ωραία. Φαγητό. Να σου πω, τι κύμα, μοσχαρίσιο έβαλε ένα μισό. Μοσχαρίσιο. Και ανάμεικτο ήταν ωραίο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ανάμεικτο. Επειδή κάνει τη μελιτζάνα στο φούρνο, δεν τραβάει πολύ λάδι. Μπράβο. Α, σωστά. Μπράβο. Ναι. Όπου η μελιτζάνα τη γανιτή τραβάει πολύ. Γιάννη είναι βαρύ, παιδιά, κακά τα ψέματα. Κάποιοι λοιπόν, όταν φτιάχνουν το μουσακά, είναι λάτρες. Να το φτιάχνουν στο τηγάνι, τη μελιτζάνα και όλα γενικώς τα λαχανικά. Και κάποιοι εναλλακτικά να τα ψήνουν στο φούρνο. Λιγότερο λάδι. Εάν προσθέσεις μυρωδικά αρκετά, γίνεται εξίσου νόστιμο το φαγητό. Σωστά. Χωρίς να γίνεται τόσο βαρύ. Σωστά. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα προσθέσω κρεμμυδάκι και σκορδάκι. Θα βάλω λιγότερο εγώ τώρα εδώ. Θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι. Τι ωραία. Για να μαλακώσει το κρεμμυδάκι. Σε ποιον? Στο Φίλιππο θα του αρέσει. Θα σου δώσει ένα ταπεράκι να πάρεις μαζί. Και να πεις, κάτω μου μαγείρεψα. Δεν θα το πιστέψεις ποτέ. Μάλιστα. Θα προσθέσω τώρα όλα τα μπαχαρικά, το ξυλάκι κανέλας, δάφνη, μπαχάρι, μοσχοκάριδο και ζάχαρη. Και θα τα καβουρδίσω μαζί με τον κυμά. Και εδώ, θέλω να έχετε λίγη υπομονή, γιατί πραγματικά όλη η γεύση θα βγει εδώ. Όσο περισσότερο χρόνο δώσετε στον κυμά και στο κρεμμύδι και σε όλα τα μπαχαρικά να καραμελώσει, τόσο πιο έντονη θα είναι η γεύση του και πολύ πιο ωραίο το άρωμά του. Έχεις χαμηλώσει την παιδιά. Ναι, όχι, τώρα την έχω, ακόμη την έχω στο φουλ.
Μυρίζεται λέει και η Γλώρια που βγαίνει το γαρίφαλο. Και... έχει βάλει και γαρίφαλο και κανέλα. Γαρίφαλο δεν έχω βάλει, αλλά κανέλα έχω βάλει. Γαρίφαλο. Ξυλάκι, γαρίφαλο δεν έχω βάλει. Ωραία, μου αρέσει εμένα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε γαρίφαλο. Ένα-δύο καρφάκια γαρίφαλο, τα οποία βεβαίω τα αφαιρούμε μετά στο τέλο. Για να μην πικρίσει το φαγητό και την κανέλα και το φύλλο δάφνη και τα μπαχάρια. Τα βγάζουμε. Καλά, σήμερα το πλατό μυρίζει μαγευτικά. Ναι. Μυρίζει εδώ το φαγητό της Κατερίνας και μυρίζει και τα λεμπολάριο. Είναι κάτι αντιλιακά που θα σας δείξω μετά. Καλό. Εγώ τα ψωνίζω μανιακά και όταν έμαθα ότι θα έρθουν στην εκπομπή ενθουσιάστηκα. Παρίδες αυτά, ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άστα, θα πάρει. Λοιπόν, έχω προσθέσει τώρα τον πελιτέ ντομάτας. Mm-hmm. Θα συνεχίσω το σοτάρισμα για ένα πεντάλεπτο περίπου. Θα σβήσω με το κονκασέ. Ωραία. Και στο τέλος θα προσθέσω το ζωμό λαχανικών ή μοσχαρίσιο, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Ωραία. Θα κατεβάσω τη φωτιά στο 6 και θα αφήσω να σιγοψηθεί ο κιμάς μέχρι να απορροφήσει όλα τα ζουμιά. Στο τέλος, όταν ο κιμάς... Πόση ώρα θέλει για να απορροφήσει? Θέλει περίπου στα 40 λεπτά. Παιδί μου, πώς το έχεις καταφέρει αυτό, να σου εξηγήσω τι εννοώ. Δείτε λίγο εδώ το έτοιμο φαγητό. Είναι στεγνός ο κιμάς που μας αρέσει, που αυτό θέλουμε και στο κάτω έχει μείνει το ζουμί του. Αυτό είναι θέμα φρασίματος, αλλά μέσα από το νιώθεις είναι τέλειο. Κοίτα, εδώ έχει βγάλει τώρα το ζουμί και η μελιτζάνα και η φέτα. Δεν μεταφύσεις λίγο. Λοιπόν, όταν ο κιμάς, όταν τον έβγαλα εγώ, είναι έτσι. Ακριβώς, οκ. Είναι στεγνός, αλλά κρατάει λίγο ζουμί. Όταν θα προσθέσεις λοιπόν και τη φέτα και το... και τη μελιτζάνα θα βγάλει λίγο. Ωραία. Να μην είναι τελείως στεγνός, δηλαδή να έχει ρε παιδί μου λίγο να βουτήξει το ψωμί ή να το συνοδεύσει με λίγο ρύζι, με ό,τι θέλεις. Στο τέλος λοιπόν θα προσθέσετε τα μυρωδικά. Όταν είναι έτοιμο θα ενσωματώσετε τις μελιτζάνες στον κιμά. Εδώ. Ωραία. Θα ρίξετε και φετούλα από πάνω. Μυρωδικά και θα σερβίρετε. Έχεις βάλει και μαϊντανό. Έχω βάλει μαϊντανό. Γιατί αυτό είναι. Έχω βάλει μαϊντανό. Έχω φάει τόσο μαϊντανό μαζί σου, άτιμη. Δεν θα με πιστεύεις εστιατόρια. Πια όπως λέω ότι είμαι αλλεργική. Και θυμάρι. Έχω βάλει μπόλικα μυρωδικά μέσα. Φανταστικά. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βάλουμε και στον Αντρέα έτσι να το δοκιμάσει τώρα. Βεβαίως, θα περάσει. Και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Έχουμε και τηλεοπτικές εξελίξεις και άλλα πολλά. Σε πολύ πολύ λίγο μαζί σας. Μην πάτε πουθενά. Γίνεται με τον Ντάφι, χαμός. Πάντως είδα πλάνο του στο αυτοκίνητο, πώς έρχεται εδώ. Φαντάζομαι. Θα κορνάρει απέξω τώρα, περιμένετε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα και να ολοκληρώσουμε το Survivor, θέλω να πάμε στη Μαριαλένα, που χθες αποδείχθηκε η καλύτερη παίκτρια. Δεν υπήρχε, παιδιά. 12 στα 13. 12 στα 13. Εγώ συγκλονίστηκα που έβλεπα αποσπάσματα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι στην πραγματικότητα αυτή την τεράστια νίκη της, τι την έχει σκιάσει, η φοβερή της ατάκα περιθείας δίκης. Και τάραξε και τους υπολείπους και άρχισαν να μιλούν για Θεό, για θείες δίκες και για όλα αυτά. Και τελικά τι έγινε, ξεχάστηκε το πόσο καλή αγωνιστικά ήταν χθες αυτό το κόρι. Για να το δούμε. Έχουν κοινό στόχο. Προσπαθήσουν να αποκτήσουν τις ασυλίες είτε ο ένας είτε οι άλλοι προκειμένου να βγάλουν πιο πολλούς υποψήφιους από τους αμίγκους. Τρίτο άλλο ένα έχει η Μαργαλένα, το καταφέρνει. Συνεχίζει με 5 ζωές και μια ζωή από το Σάκη που συνεχίζει με 4. Ένα έχεις βάλει. Δύο. Μαργαλένα! Άλλο ένα σακίδιο το καταφέρνει. Η Μαργαλένα συνεχίζει με 5 ζωές. Πετάει εκτός το Σάκη Κατσούλη. Μαργαλένα ένα θέλει μόλις. Η Μαργαλένα το καταφέρνει. Κερδίζει την δεύτερη ασυλία. Και πετάει εκτός την Καρολίνα. Με μία μόλις σίτα. Oops.
Πάμε ένα κέντρο. Τώρα εγώ δεν σε ψηλάσω. Όχι. Δεν σε ψηλάσω. Όχι. Δικό μου. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ο Θεός, διαδίκη. Να ξέρει, δεν μας άξιζε. Δεν μας άξιζε δύο εβδομάδες που ήμασταν υποψήφιοι. Απλά δεν μας άξιζε. Κάτσε, έχουμε άλλη μια ασυλία. Μην βιάζεσαι. Ναι, αλλά τις δύο πρώτες ασυλίες... Τουλάχιστον δεν θα είμαστε μαζί. Ναι! Θα αγωνόμαστε για έναν. Συγχαρητήρια, 13 ραν κέρδισε στα 12. Τι να πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γιατί στο προηγούμενο αγώνισμα ατομικής ασυλίας κέρδισε ο Σάκης το τεμ και σήμερα το κέρδισα εγώ. Νομίζω ότι αυτό πάει να πει πολλά. Πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι τίποτα, ας τα δικά μου. Να, και ο κύριος κλαίει. Κλαίει επειδή σήμερα δεν κερδίσαμε την ατομική ασυλία. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά έτσι είναι ένα παιχνίδι. Εγώ πραγματικά έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Το έχουν πάει πολύ σοβαρά πάνω στα παιδιά, λένε συνέχεια μειονότητα, από εδώ, από εκεί. Λένε το κέρι, παιδιά, ένα παιχνίδι. Το τονίζουν αυτό ότι είναι ιδιό τους. Θα φύγουμε, εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει στους 7. Μπορεί να φύγω εγώ αυτήν την εβδομάδα, μπορεί να φύγει η Ελένη, μπορεί να φύγει η Κάμπολ, να φύγει... Ο καθένας μας. Οκ, δεν έρχεται και η συντέλεια του κόσμου. Έπαιξα σήμερα 13 ραν, κέρδισα τα 12, κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί. Έπεσε πετσόκομα τρελό. Πώς τους πετσόκοψε έτσι το κορίτσι μου. Πώς τους πετσόκοψε έτσι, ρε Μαριαλνάκη, ρε μάτια μου, τι έκανες πάλι. Με τις τωρινές συνθήκες, το να πάρει γυναίκα ατομική ασυλία για μένα είναι κατόρθωμα, γιατί έδειξα με όλους τους άντρες και κέρδισε όλους τους άντρες. Κλαίει και ο Θεός, Θεέ μου, που έχασα σήμερα. Η Μαριαλένα είπε ότι πιστεύει στο Θεό και εγώ έχω τα κομποσκήνια μου, να τα φυλάω κιόλας. Στο Σταυρό μου και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό, στη Θεία Δίκη. Πιστεύω πολύ στη Θεία Δίκη. Δηλαδή, ξέρουμε τι παίκτης είσαι και έχεις αποδείξει αυτά που είσαι. Και επίσης κι εγώ. Δηλαδή, τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ήμασταν υποψήφοι χωρίς ουσιαστικούς λόγους. Απλά επειδή δεν μιλάγαμε στην καλύβα. Αυτοί ήταν οι λόγοι τους. Πώς ακριβώς το συνδύασες με το σημερινό αγώνα? Γιώργο μου, το είπα αυτό γιατί όντως πιστεύω στο Θεό. Το να είναι ο Σάκης υποψήφιος προς αποχώρηση για μένα είναι άδικο. Ή, ας πούμε, ρώτησα την Ελένη, θέλω πραγματικά να μου πεις τι είπες στην κάλπη την ώρα που με ψήφισες, γιατί εγώ με την Ελένη είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και μου λες, είπε ότι είσαι πάρα πολύ καλή παίκτρια αγωνιστικά, αλλά δεν μιλάμε πολύ στην καλύβα. Δηλαδή, δεν περνάμε χρόνο μαζί. Ναι, λόγος που για μένα είναι πολύ μικρός. Το οξύμορο ήταν ότι όσο το παιχνίδι ήταν ομαδικό, δεν είχαμε βγει καμία φορά υποψήφιοι και με το που το παιχνίδι έγινε ατομικό, είμαστε από την πρώτη και όλη εβδομάδα και οι δύο υποψήφοι. Ο Γιώργος, ας πούμε, ο Σημακόπουλος, όταν έδεσε τον Σάκη, δεν είπε ξεκάθαρα για λόγους. Είπα ξεκάθαρα ότι δεν μπορούσα να ψηφίσω τους φίλους μου και ψήφισε τον Σάκη. Άλλο αυτό δεν είναι θέμα στρατηγικής. Δεν σου είπα ότι είχα στρατηγική. Α, ωραία. Αυτό σου είπα να ψηφίσω. Δεν μπορούσα να ψηφίσω τον Κοροτενιλά και ψήφισα τον. Ωραία. Το Σάκη. Για τι να κάνω. Απλά μήπω να φύγουμε όλοι μαζί. Ο Σάκης ψήφισε με αγωνιστικότητα. Να μείνετε εσύ δυο σα στο σαρβάκι. Ο Σάκης ψήφισε με αγωνιστικότητα. Από το λέτε έτσι. Μου είπες ότι θες να πεις για ένα σχέδιο. Πρώτον, είναι η απόλυτη δικαίωση για τη Μαριαλένα που είναι από την πρώτη μέρα εκεί και από την πρώτη μέρα είναι εξαιρετικά δυνατή. Και δεύτερον, έτσι όπως είδα τον αγώνα, αισθάνομαι ότι το δίδυμο Σάκης Μαριαλένας έχουν κάνει την εξής συμφωνία. Επειδή το παιχνίδι ναι μεν έχει ένα τρέξιμο, αλλά κατά βάση είναι αν είσαι καλός στους στόχους, νομίζω ότι έχουν πει στα παιχνίδια που εσύ θα βρίσκεις καλύτερα το στόχο, θα τραβιέμαι λίγο πίσω εγώ για να το καθαρίζεις εσύ. Αυτό αισθάνθηκα χθες, γιατί από την αρχή ο Σάκης δεν ήταν καλός και είδαμε τη Μαριαλένα και μετά ο Σάκης πήγαινε χαλαρά γιατί έβλεπε ότι αυτό το κορίτσι θα φέρει την νίκη. Τέλεια στρατηγική. Άρα... Δεν μπορούν να την κάνουν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι ακόμα είναι πάρα πολλοί. Εδώ το πάνε ο ένας με τον άλλον και νομίζω ότι θα τους βγει. Λέτε να πάνε μέχρι τον τελικό. Αντρέα, μου το πιστεύεις που να δούμε αυτούς τους δύο στον τελικό? Εγώ έχω μια άλλη απορία. Μπορεί να τους δούμε, μπορεί να μην τους δούμε. Είναι συνάρτηση που θα μας βγάλει το παιχνίδι και δεν έχει και σημασία. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Το θέμα είναι ότι νιώθω. Εγώ ήξερα από τα θρησκευτικά και γενικά από αυτό ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ναι. Αλλά ότι συμμετέχει, παρακολουθεί και βοηθάει
Τα reality επιβίωση. Η Ατάκα Θεσμακόπουλου λέει. Αφήσέ με, ποιο είναι ο Σημακόπουλο. Η Μαριαλένα. Υπάρχει θεία δίκη. Μιλάμε, αν είναι έτσι και με όλο αυτό το πράγμα και το ακούω και σε άλλες εκπομπές. Γενικά, όπου υπάρχει reality, ο Θεός είναι παρόν. Βοηθάει το ένα, βοηθάει το άλλο. Δηλαδή, τέτοιες υπερορίες από τη μεριά του Θεού κατά τους παίχτες είναι απίστευτο. Δηλαδή, άλλη δουλειά δεν είχε, ήταν να παρακολουθεί και να βοηθάει. Ναι, το χρησιμοποιούν. Να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό. Ούτε καν ένα λεπτό. Και οι παίχτες αυτοί, έχοντας αυτό, το οποίο μπορεί να πεις είναι εν τη ρήμη του λόγου, δεν ήταν, έδινε περιεχόμενο η Μαριαλένα, είναι πάντα οι παίκτες συγχυσμένοι ανάμεσα στις εξής δύο δυνάμεις στο μυαλό τους. Η μία είναι η θεϊκή δύναμη, ήθελε ο Θεός με βοήθησε, και το άλλο είναι ο Κοέλιο και η το ιδεολογία σύμπαν. Του. Δηλαδή όλα έχουν, πώς το λέει ο Κοέλιο, ότι όλα είναι συντομονήσει γι' αυτό. Κάτι πάρα πολύ για να το κατακτήσεις. Και ρωτώ, Κοέλιο ή Θεός, Θεός ή Κοέλιο. Αυτό το αλλά γενικώς και ο Κοέλιο μέσα στην έννοια του Θεού είναι λίγο... Τέλος πάντων, μην αναπτύξουμε τον Κοέλιο. Τεράστια δύναμη. Να πω κάτι. Τι πιστεύω, εμένα δεν με ενοχλεί όταν βλέπω σε reality. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Προσφάτως στο Big Brother. Το βλέπουμε και τώρα. Πιστεύουν στο Θεό και να τον χρησιμοποιούν και άλλο να λένε... Άλλο το πιστεύω, ναι, άλλο αν τον έχεις ακριβώς. Βοηθό Σύχλα. Του Ατζούν. Ναι, τη Θεία Δίκη εγώ διαφωνώ. Τηλεοπτικά, μα το Θεία όταν Δίκη ακούω, αυτό εκεί το πάνε. Όταν είναι... κάποιος σου λέει, α, πες το από μέσα σου, παιδί μου, θα δείτε, δηλαδή τη Θεία Δίκη και την εκδίκηση, ο Θεός δεν είναι και τιμωρός. Εντάξει, προφανώς. Με αυτό διαφωνώ εγώ. Δεν ξέρει την έμεση ναι. Η Μαρία Λένα, να το χρησιμοποιήσει λίγο πιο αρχαϊκά. Το θέμα είναι ότι τους καθάρισε σαν αυγό. Και ναι, είναι αλλά... εκεί 6 μήνες πλάς. Ναι, αλλά δεν το μουτζούρωσε. Έχει δίκιο η Χρήστρα αυτό που λέει και ο Αντρέας. Δεν το μουτζούρωσε όλο αυτό που είπε για τη Θεία Δίκη. Δηλαδή, ενώ ήταν αγωνιστικά... Ρε Γιάννη, τώρα εκεί μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ό,τι θέλεις μετά από τόσο καιρό που είναι εκεί. Είδαμε το πρωί τις εικόνες της άφιξης του Τριαντάφυλλου. Μάλιστα και στα social που είχα ανεβάσει και εγώ το σχολιάζουν ποικίλο τρόπο. Κυρίως αρνητικά για αυτό που συνέβαινε. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος μας δίνει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Μίλησε στην Μπέννη Καβέτσου. Στην Μπέννη Καβέτσου ακριβώς και σχολιάζει και όλη αυτή την υποδοχή των παικτών. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάντα ιδιαίτερη άποψη. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος αυτή τη φορά, εκτός ότι μας λέει για τη συνεργασία του με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, που ξεκινούν στο θέατρο Πέτρας 1η Ιουλίου με το κάπνο στο Βόσπορο. Είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους της συγκεκριμένης παράστασης. Μίλησε για τα reality της τηλεόρασης, για τη φτήνια που υπάρχει. Και έκρινε τον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται τους παίκτες που επιστρέφουν από τα reality στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, για να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Εσύ πού ήσουν? Εγώ κρατάγα τη μικρή, είχε αργήσει η Αθηνά στο γιατρείο. Εσύ έχουμε πει, όταν τρυπάμε θα είσαι πάντα εκεί. Βλέπουμε ότι η μυθοπλασία ανοίγει έτσι σιγά σιγά ξανά τα φτερά της και είναι πάρα πολύ υπέρ αυτό για όλους μας. Βλέπουμε όμως ότι στην prime time υπάρχουν ακόμα κάποια παιχνίδια τα οποία είναι reality και καταφέρνουν να κάνουν πολύ ψηλά νούμερα. Η αρχή λειτουργίας της τηλεόρασης, όχι της ελληνικής γενικώς, είναι όσο πιο φτηνά τόσο πιο καλά, γιατί είναι πολύ μικρότερο το ρίσκο. Γιατί αν πάει κάτι, αν πάει άσχημα κάτι φτηνό, δεν θα χάσει λεφτά. Αν πάει άσχημα κάτι ακριβό, μπορεί να είναι καταστροφικό. Γι' αυτό και θα βλέπουμε πάντα πράγματα που γίνονται εύκολα, φτηνά και έχουν μια, ας πούμε, εγγυημένη, πώς να το πω, ακροαματικότητα, γιατί το κοινό ενδιαφέρεται να βλέπει ανθρώπους να λαριγκώνονται, ας πούμε, να δαγκώνουν ένας τον άλλον κτλ. Έρχονται οι Ολυμπιονίκες μας, ωραία, από το εξωτερικό, άνθρωποι μας έχουν χαρίσει χαρά, δόξα, νίκες. Και δεν τους υποδέχεται κανείς και έρχονται άνθρωποι από shows reality και τους υποδέχονται σαν νικητές. Δεν είναι και... κανένα τεράστιο θέμα αυτό για να το συζητάνε. Μπορούμε να κάνουμε μερικά αστεία γι' αυτό, αλλά δεν είναι κάτι βαθύτερο. Πάντα συνέβαινε αυτό. Πάντα άνθρωποι που είχαν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους ελκύανε και εκδηλώσει θαυμασμού, λατρείας κτλ. Εσένα πώς σου φαίνεται, είσαι ευχαριστημένος? Πολύ ωραία, δεν έχω παραπονό. Σε ρωτάω γιατί θέλω να σε μεταφέρω στις εξορίξεις. Μετά από μια έτσι μεγάλη περίοδο αποχής ξεκινάνε πάλι τα θέατρα. Ναι, ευτυχώς. Γιατί, ξέρετε, εκτός από το βιοποριστικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όλοι, έχουμε και μια ψύχωση με το θέατρο, οι περισσότεροι από εμάς. Δηλαδή θέλουμε να παίζουμε στο θέατρο, μας αρέσει.
Εγώ ελπίζω να παίζω μέχρι βαθιά γεράματα. Δηλαδή να με κουβαλάνε στη σκηνή και να με βγάζουν μετά, αλλά θα παίζω. Αύριο θα τρυπήσουμε το βουνό. Πάρ' το μαζί να πάρει μια μυρωδιά από τη δουλειά. Εντάξει. Θα σας πάω λίγο τώρα στη τηλεόραση και στο σιωπηλό δρόμο και θέλω να μου πείτε λίγο έτσι τι περιμένουμε στη συνέχεια. Μου είπαν να μην λέω τίποτα. Γιατί εγώ συνήθως τα λέω αυτά και το ξέρανε όλοι και μου είπαν αυτή τη φορά προσπάθησε να συγκρατηθείς. Ένα εξαιρετικό τοπίο. Να πω κάτι. Βέβαια. Μίλησε πολύ σωστά Βέβαια. Για τα reality και δεν το περίμενα. Συνήθως ξέρεις, οι ηθοποιοί που έχουν μια τέτοια μεγάλη πορεία. Απαξιώνουν. Ναι, τα απαξιώνουν και μιλούν πολύ άσχημα. Το βλέπω ότι μιλάει με μια φιδό και σωστά. Ναι, ναι. Μια επισήμανση, ναι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά. Το όλο πιο φτηνό, όσο πιο φτηνό, τόσο πιο καλό και ότι είναι μικρό το ρίσκο. Όχι τόσο πιο καλό. Τόσο πιο επενδύουν περισσότερο τα κανάλια. Αυτό, αλλά απλά να πω ότι η παραγωγή ενός τέτοιου reality είναι πανάκριβη. Ναι, ήταν λάθος παρατήρηση. Εννοούσε πως φτηνό. Όχι. Είπε δεν το είπε κλασία. Στο θεωρητικό ιδεολογικό. Είπε ότι αν δεν πάει καλά δεν έγινε και τίποτα. Δεν κάνει και τίποτα. Ήταν λάθος αυτό. Από την άλλη όμως, αν συγκρίνουμε το Big Brother, που ας πούμε αντίστοιχα είναι ένα reality, το οποίο είναι πολύ πιο φτηνό από ότι το Survivor, σε σχέση με το σιωπηλό δρόμο, που είναι μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή μυθοπλασίας, η οποία μάλιστα από ό,τι μαθαίνω έχει και πρόταση για να παιχτεί σε πλατφόρμες του εξωτερικού τύπου Netflix. Ίσως εκεί να υπάρχει εάν σύγκριση. Εάν έχεις έτοιμες εγκαταστάσεις, μπορεί να σου έρθει σε φθηνή βερσιόν. Σκέψου όταν πρωτοέγινε Big Brother. Εκεί βέβαια. Και τι κτηριακές, τι άτομα, πόσα 100 άτομα δουλεύουν εκτιμερών. Δεν είναι φθηνές παραγωγές. Και δεν είναι η παραγωγή για να πεις το φτηνιάρικο, οπότε δεν έγινε και τίποτα. Μπορεί να πεις για φτήνια περιεχομένου. Εκεί να το δεκτώ. Ναι, είπε αλλά για την παραγωγή. Είπε για οικονομική. Είναι λάθος ανάλυση. Γι' αυτό και ο Αζούρ που τα έχει έτοιμα στη Μένα στον Άγιο Δομήνικο, βάζει τρεις χώρες να κάνουν παράλληλα διάρτη για να ρίχνει τα κόστη. Το Big Brother δεν είναι ακριβό. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό. Όλα είναι ακριβά τα παιδιά. Μόνο και μόνο σκεφτείτε πόσα άτομα δουλεύουν νυχτημερών. Είναι 24 ώρες βάρδιες. Δεν είναι απλά. Και θέλει η εγκατάσταση. Πρέπει να, δεν είναι ένα κτίριο που σου δίνει μια αίθουσα. Τα γραφεία και τα υπόλοιπα και οι μονταζιέρες και το ένα και το άλλο. Εννοείται, θέλει και είναι το ένα για να το στείνεις και ένα άλλο για να είναι το σπίτι. Ναι, στον αέρα. Μάλιστα. Βέβαια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη. Αν πεις θα κάνω 5 εγκλισμού, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Πρέπει στούντιο. Να πας στο εξωτερικό. Ναι, και πολλοί για να κάνουν σοου μουσικά καταφεύγουν στο εξωτερικό που είναι έτοιμες οι δομές. Έτοιμες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια άλλη κοπέλα που ξεχώρισε μέσα από το GNTM, τη Ρασέλ, η οποία κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι. Ναι, το αποκάλυψε, δεν το ξέραμε, το είπε στην Άννα Ζιρδέλη που τη συνάντησε και είναι της Ναταλίας Γερμανού. Βέβαια, δεν έχει μόνο νέο τραγούδι να μας πει, έχει και τηλεοπτικές προτάσεις. Μήπως συνεργάζεται του χρόνου με την Ναταλία. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τη Βίκη Καγιά. Πού στο, λοιπόν, να χορέψει. Θέλει, για ναι, να χορέψει. Εγώ θέλω αγάπη μου στον έρωτα αλήθεια και όχι έναν πρίγκιπα σε παραμύθια. Πες μου τι ετοιμάζεις, πάλι τραγούδι. Πάλι τραγούδι. Μου έγραψε τραγούδι η αγαπημένη Ναταλία Γερμανού. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και σε μουσική του Μάριου Ψημόπουλου. Και είναι έτοιμο και τώρα είμαστε στο στάδιο που ετοιμάζουμε το κλιπ. Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι. Εσύ, από σκοπό σου είναι με το που ανοίξουν τα μαγαζιά να σε δούμε σε κάποια αθηναϊκή πίστα ή θέλεις να κάνεις κάτι άλλο? Αν έχω κάποια καλή πρόταση θα το έκανα. Βέβαια πάντα υπάρχει και το plan B που είναι η τηλεόραση. Ισχύει ότι είχες προτάσεις να βρίσκεσαι σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, σε κάποιο πάνελ? Έχεις περάσει δοκιμαστικό, είχα ακούσει. Ναι, ισχύει. Είχα περάσει δοκιμαστικό για την εκπομπή του Χάρη και της Αντελίνας. Τελικά δεν είμαι σε αυτή την εκπομπή. Μιλήσαμε με το Sky για κάτι άλλο από τη νέα σεζόν. Θα δείξει. Είχα δεχτεί και πρόταση για ένα παιχνίδι που παίζεται τώρα στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά και εκεί είπα όχι. Παιχνίδι εννοείς το Survivor? Όχι, εννοώ τη Φάρμα. Έχεις δεχτεί πρόταση για τη Φάρμα, γιατί δεν ήθελες να μπεις? Εντάξει, φτάνει. Θεωρώ ότι από reality σε reality μετά λίγο καίγεσαι. Σε παραμύθια. Το Star Channel που είχε συμβόλαιο για 6 μήνες, δεν θέλησε να σε εκμεταλλευτεί κάπου? Είχαμε κάποιες συζητήσεις, αλλά και εκεί είναι για τη νέα σεζόν, οπότε θα δείξει. Σε βλέπω για dancing, γιατί ξέρω ότι στο βιογραφικό σου είσαι μία από τις πολύ δυνατές χορεύτριες. Η αλήθεια είναι ότι το dancing το θεωρώ ένα από τα πιο ωραία project και γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θα πήγαινα. Πολύ ευχαριστώ στο dancing.
Πώς σου φαίνεται που η Βίκυ Καγιά έχει αφήσει το GNTM και πήγε τώρα να παρουσιάσει θα παρουσιάζει τον dancing? Εγώ θεωρώ ότι η Βίκυ Καγιά έπρεπε να είναι και στο GNTM και στο dancing. Γιατί η Βίκυ Καγιά είναι το GNTM και η Βίκυ Καγιά είναι και από τις πιο ωραίες παρουσίες στην ελληνική τηλεόραση που θα είναι η απόλυτη θεά στο dancing. Όχι ρε φίλε. Οι ατάκες της Βίκυ Καγιά και η Βίκυ Καγιά στην παρουσία θα λείπουν από το GNTM. Δηλαδή θα το δω εννοείται, αλλά μπορεί και να βαρεθώ πιστεύω. Η Βίκυ Καγιά έπρεπε να είναι και στο αεροδρόμιο με τον Τάφι. Και πρωτοχρονιά Σύνταγμα με τον Μπακογιάννη. Ωραία θα είναι για το dancing with the stars. Έχω καλύτερη πρόταση. Just the two of us. Άμα βγάζει και τραγούδι ο Αλλά ξέρουμε αν θα γίνει το jazz του χρόνου. Κάτσε Γιάννη, είναι τραγουδίστρια όμως, δεν είναι unfair αυτό. Σιγά καλέ που είναι και τραγουδίστρια με ένα ζυγλάκι και σύνταξη. Πάντως αν γίνει το jazz και με το καλό κτλ. Εγώ ξέρω ότι μιλάνε πολύ μεγάλο ονόματα. Θα πάνε σε πολύ μεγάλο ονόματα. Πολύ μεγάλο ονόματα. Ναι. Και το, το θετικό και για να ηρεμήσουμε όλοι, Plan B έχει τηλεόραση. Α, να είμαστε ήρεμοι. Ωραία, να το ξέρουμε και αυτό. Τι με έβλεπε καθόλου, Αντρέα, ή δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν σου αρέσει. Όχι, σκληρό ή άλλο, δεν ξέρει. Δεν το είδα. Δεν έχω δει ούτε ένα λεπτό. Ναι. Και εγώ δεν σε είχα για να βλέπει GNTM καθόλου. Γιατί? Δεν πιστεύω ότι θα του αρέσει καθόλου. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μου έκανε. Έχει ωραία δροσερά κορίτσια, Αντρέα, αυτό. Δηλαδή, για να σου το πω για να καταλάβει. Δεν θα έβλεπα ούτε το Survivor αν δεν ερχόμουν εδώ. Α. Το είδα όμως στην αρχή, γιατί έβγαζε χαρακτήρες και έτσι μιλήσαμε έτσι με το Θέμη και είπαμε να συναντηθούμε εδώ. Γιατί του είπα ότι ξέρεις, στο οριακό βγαίνουν χαρακτήρες και συμπεριφορές που είναι άξιες κουβέντας. Αλλά ξέρω από όταν έφυγε ο James, αν δεν ερχόμουν εδώ δεν θα έβλεπα. Δηλαδή χτες που είδα, γιατί μου τηλεφώνησε ο Γιάννης ότι εκτάκτως, έλα την Τρίτη γιατί δεν έχουμε αποχώρηση. Ναι. Βαρέθηκα πάρα πολύ, παιδιά. Και όμως πήγε καλά χθες. Μα δεν καταλαβαίνεις. Εσύ κατάλαβα όμως τι λες. Βαρέθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή τους αγώνες τους βαριέμαι. Αν δεν είναι ο τριαντάφυλλος που μου δημιουργούσε γέλιο, πώς έτρεχε, πώς έβγαινε από το νερό. Τον έκραζες όμως όσο ήταν μέσα. Κοίτα να δεις. Πάει καλά. Το έχω πει 10 φορές ότι πάω στην τουαλέτα αν παίξουν δύο. Αν είναι ο τριαντάφυλλος κάθομαι, διότι χαίρομαι να τον βλέπω να προσπαθεί. Άλλο αν είναι πάλι του βιά. Σε λίγο, επειδή μιλάμε για τον ανταγωνιστή που είναι το MasterChef, θα έχουμε και ένα θέμα για το MasterChef. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει MasterChef. MasterChef παρακολουθώ, παρόλο που δεν με ενδιαφέρει η γκουρμεδιά. Παρακολουθώ όμως γιατί έχει μια δομή, μια σοβαρότητα, έχει κάτι. Δεν μπορώ το ξένο λεξιλόγιο γεύσεων και ονομάτων. Θα δεις ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα που έχω πολύ πολύ λίγο. Αμφιλεγόμενα. Ναι. Του MasterChef, του φετινού. Πάω τώρα σε κάτι πολύ ωραίο. Α, ωραίο. Και πάντως θα περιμένω για το MasterChef. Λοιπόν, Λευμπολάριο, σας το είπα και πριν, κοιτάξτε τι ωραίο κήπο που έχουμε φτιάξει εδώ. Όταν έμαθα ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα, η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι από την Ιταλία, παρακολουθώ τοποθετηθεί στην εκπομπή, χάρηκα περιόριστα, διότι είμαι μεγάλη φαν του. Δηλαδή, ενώ τα αγοράζω από φαρμακείο. Και να σας πω κάποια πράγματα, να ξέρετε ότι είναι με 100% φυτικά συστατικά, είναι ιταλική εταιρεία με ολοκληρωμένες αρωματικές σειρές σώματος και προσώπου. Και μάλιστα, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Βόρεια Ιταλία, σε μια περιοχή που περιβάλλεται από το προστατευόμενο πάρκο Natura. Είναι εξαιρετικά, εννοείται πως δεν γίνονται δοκιμές πάνω σε ζώα και όλες οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες. Όμως πάω να σας τα δείξω. Καλά, οι συσκευασίες είναι λατρεία. Θέλω να αρχίσω με την αντιλιακή σειρά για φέτος, να μιλήσουμε για την σειρά Coco, που είναι 6 προϊόντα τα οποία θα τα δείτε και σε travel size, θα σας τα εξηγήσω όλα, θα σας τα δείξω τώρα και στο κανονικό του μέγεθος, τα οποία μυρίζουν καρύδα. Δεν έχετε μυρίσει ωραιότερο άρωμα καρύδας ποτέ. Θα πάθετε πλάκα κυριολεκτικά. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο προϊόν, να σας πω ότι τα 6 προϊόντα σε travel size, τα οποία τα βρίσκετε στο φαρμακείο και στο e-shop της Ευμπολάριο, τα βλέπετε εδώ, τα 6 προϊόντα έχουν υπέροχο άρωμα και υφή, θα βρείτε και καινοτομία στο στέρεο σαμπουάν, που για πρώτη φορά θα δείτε, και έχουν μέσα και οργανικό έλαιο καρύδας. Έχει τέλεια αίσθηση και δεν αφήνει καμία λιπαρότητα. Μυρίζει, είναι, δηλαδή αν το φορέσετε, εγώ πολλές φορές βάζω και το άρωμα. Το άρωμα νομίζω είναι αυτό εδώ, το βλέπετε, το travel size ακριβώς. Με ρωτάνε, καλέ Κατερίνα, πόσο καλοκαίρι μυρίζεις, τι φοράς? Είναι το άρωμα, παιδιά. Ευμπολάριο. Μυρίζει την ωραιότερη καρύδα που έχετε μυρίσει ποτέ. Θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι αντιλιακό. Έχει δείκτη προστασίας 50. Το ψεκάζετε πάνω σας. 0% λιπαρότητα. Πολύ ανθεκτικό στο νερό. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Θα βρείτε ένα μάρβισμα απίστευτο, παρόλο που έχει 50% SPF. Και να ξέρετε ότι αυτό το λατρεύουν και οι άντρες, γιατί απορροφάται πάρα πολύ εύκολα.
Συνεχίζω λοιπόν και πηγαίνω. Αχ, αυτό το δοκίμασα χθες. Εν τω μεταξύ, εγώ χρησιμοποιώ. Έχουν πάρα πολλά αρώματα. Τώρα τα κόκο είναι για καλοκαίρι. Το δοκίμασα χθες το συγκεκριμένο και έπαθα πλάκα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό γαλάκτωμα, το οποίο εφαρμόζεται σε πρόσωπο και σώμα και το άρωμα που έχει σας δημιουργεί μια απίστευτη αίσθηση, να το βλέπετε. Εν τω μεταξύ, αν έχετε μαυρίσει κιόλας, παρατείνει και το μαύρισμα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα γαλάκτωμα για όλο το πρόσωπο και το σώμα. Το χρησιμοποιούν και άντρες και γυναίκες. Είναι το απόλυτο καλοκαίρι τα Λελμπολάριο. Να σου πω ότι είναι υποαλλεργικά. Έχουν τέλεια υφή, τέλεια ενυδάτωση και μυρίζουν καλοκαίρι. Ξαναλέω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο και για μετά τον ήλιο, γιατί είναι κεντροστικό και ταυτόχρονα παρατείνει το μαύρισμά σας. Πάω στο επόμενο προϊόν. Είναι ένα τζέλ για βαθύ μαύρισμα. Αυτό εδώ που κρατάω. Χωρίς παράγωγα πετρελαίου εννοείται και αφήνει μια σοκολατένια επιδερμίδα. Είναι ένα ονειρικό προϊόν, το οποίο μέσα έχει και καρότο. Καλά, δεν καταλαβαίνετε τι άρωμα έχει και αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα sour gel, με συγχωρείτε, το οποίο έχει απίστευτο άρωμα, απίστευτο και απίστευτη αίσθηση. Μετά το sour gel, πηγαίνω εντωμεταξύ Ιταλικά. Αχ, θα πάω σε αυτή την τέλεια κρέμα νυχτός, η οποία είναι πλωτισμένη με μικροκρυστάλλους. Να, τα τη δείτε εδώ. Αυτή εδώ είναι. Αφήστε λίγο να την ανοίξω. Αυτή δεν είναι. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι το τζέλ για βαθύ μαύρισμα, με συγχωρείτε. Να το βλέπετε. Αυτό εδώ είναι το τζέλ, είναι αυτό που λέμε οι μαρμελάδες οι αντίστοιχες, για βαθύ μαύρισμα. Το συγκεκριμένο, εντωμεταξύ έχω μια φίλη που τα χρησιμοποιεί ακόμα πιο πολλά χρόνια από μένα και έχει ένα μαύρισμα απίστευτο σοκολατένιο το καλοκαίρι και της λέω τι βάζεις και μου λέει το Λελμπολάριο. Είναι το τζέλ για βαθύ μαύρισμα και να ξέρετε ότι έχει καρότο, είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό, αλόι και φλοιό καρυδιού. Και πάω σε αυτή την καταπληκτική κρέμα νυχτός, η οποία έχει μέσα και μικροκρυστάλλους. Αυτή εδώ είναι. Και δίνει μια λάμψη στην επιδερμίδα που θα πάθετε σοκ. Κρέμα νυχτός, ενυδατώνει, διατηρεί το μαύρισμά σας, έχει και αυτή φανταστικό άρωμα. Μυρίζει καλοκαίρι, δηλαδή αν ψάχνετε κάτι για καλοκαίρι, είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα. Λοιπόν, να πάω και εδώ να μιλήσω λίγο για τη σειρά αυτή εδώ που σας λέω, που είναι τα φανταστικά προϊόντα, τα οποία είναι το travel size. Θα τα δείτε δηλαδή, το στέρεο σαμπουάν είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ που κρατάω εδώ, που έχω στα χέρια μου. Μυρίζει καρύδα. Θα πάθετε πλάκα με την εφαρμογή του. Να καθίσω να ανοίξω ένα, γιατί έχω λαδωθεί τώρα, για να καταλάβετε πώς είναι. Δεν μου ανοίξατε ένα, παιδιά. Να το. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα στέρεο σαμπουάν. Το βλέπετε. Δεν αφήνει καμία λιπαρότητα. Αυτό δεν είναι, καλά το λέω. Δεν αφήνει καμία λιπαρότητα. Μυρίζουν τα μαλλιά σας καλοκαίρι και καρύδα και αφήνει μια μεταξένια υφή. Να δείξω και τα υπόλοιπα προϊόντα. Α, εδώ. Εδώ λοιπόν είναι bath cream που είναι ουσιαστικά το αφρόλουτρο. Μπορείτε να κάνετε το μπάνι σας, μυρίζει καρύδα. Θα βρείτε το άρωμα της καρύδας. Θα βρείτε ταυτόχρονα και την κρέμα καρύδας. Είναι το πιο ωραίο άρωμα καρύδας. Θέλω να πω λίγο το e-shop. Το e-shop λοιπόν είναι το Λελμπολάριο. Το βλέπετε και εδώ. .gr. Αυτό λοιπόν είναι το e-shop και ταυτόχρονα θα το δείτε, θα τα βρείτε σε φαρμακεία. Ζητήστε τα Λελμπολάριο και ταυτόχρονα ζητήστε την καινούργια σειρά που έχει βγει με καρύδα. Είναι εξαιρετικά προϊόντα και αν θέλετε να μυρίζετε καλοκαίρι, αυτό είναι. Και σας έχω τέλειο δώρο τώρα για το καλοκαίρι. 10 τυχερές λοιπόν. Αν κάνετε like στη φωτογραφία που έχω ανεβάσει στο TV Open, follow τη Λελμπολάριο, οι 5 θα πάρουν ένα gift box το οποίο είναι με τη σειρά την Coco και οι άλλες 5 θα κερδίσουν ένα gift bag με όλα τα αντιλιακά. Τα αντιλιακά λοιπόν που βλέπετε εδώ και σας έδειξα και πριν από λίγο. Θα τα ευχαριστηθείτε, ξαναλέω, να πηγαίνετε στα φαρμακεία και να τα ζητάτε. Είμαι φαν τους πάρα πολλά χρόνια για το τέλειο μαύρισμα και το τέλειο άρωμα. Πάμε σε διαφημισούλες και σε λίγα λεπτά ξαναείμαστε μαζί σας. Τώρα δεν έχει τριαντάφυλλο. Μπήκαμε γιατί θα πάμε αλλού. Θα πάμε στον τάφι πάλι. Αυτά είναι τα λάθη που κάνουμε. Θα πάμε στα του Masterchef, λοιπόν, ναι, που σας είπα. Και εσύ να παίξει αμφιλεγόμενο, επειδή δεν βλέπω Masterchef, βοηθήστε με λίγο ότι είναι όντως έτσι ο Ιωάννης. Απλά διαβάζω, ξέρεις, τα σχόλια σε Twitter. Κοίταξε, να δεις, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Είναι όντως ο πιο αμφιλεγόμενος και ο πιο. Τώρα εγώ μην πω πώ είναι. Α, παιδιά, ναι, είναι ο Ιωάννης, ο οποίος είναι γύρω αντιπαθητικούλη. Ο πιο αντιπαθητικούλη παίκτη λοιπόν του Μάστερ. Όχι, 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 όχι. Ποιος, ο πιο αντιπαθητικό. Δεν έχει παρακολουθήσει. Γιατί? Πώ το λένε, η γυναίκα ήταν η πιο αντιπαθητική. Η Μαρίνα. Η Μαρίνα εννοεί. Λοιπόν. Καμία σχέση. Αυτό
ήταν εριστικός, ήταν λίγο εγωπαθής. Ναι. Αλλά μετά έγινε και δίκαιος και ηρέμησε και έβλεπε και έκανε. Δεν ήτανε. Δηλαδή στην αρχή είχε αρνητικό πρόσωπο, μετά όμως έγινε θετικό. Γι' αυτό και λέμε πιο αμφιλεγόμενος παίκτης του Μάρτιου. Λοιπόν, του αμφιλεγόμενος, ναι, γιατί μας δίνει μια συνέντευξη, στην οποία λέει ότι θέλει να κερδίσει η Μαργαρίτα, και εμένα μου αρέσει η Μαργαρίτα από το λίγο πολύ, και όχι ο Διονύσης που είναι φίλος. Όχι, και μάλιστα αν γίνει και αυτό ήταν η πρώτη Ελληνίδα Μάστερς, θα το πούμε και αυτό. Αλλά μιλάει, παιδιά, όμως μόνο. Μιλάει και για τη σχέση του Διονύση και της Ανούς, να δούμε τι έγινε και τελικά αν υπήρξε όντως φλερτ με εκείνον και τη Μαρία. Ωραία, για πάμε. Ποιον θέλεις νικητή? Νικήτρια, θέλω τη Μαργαρίτα. Δεν θέλεις το Διονύση που είναι φίλος σου? Το έχω δηλώσει εξ αρχής. Δηλαδή πριν καν ξεκινήσουμε τις εντυσιών, πριν το οτιδήποτε, είχα πει και στη Μαργαρίτα και στο Διονύση, πάρτε το. Εσείς το αξίζετε περισσότερο. Βέβαια από αυτά τα δύο άτομα θέλω πιο πολύ να το πάρει η Μαργαρίτα, γιατί θέλω πολύ να είναι η Μαργαρίτα η πρώτη Ελληνίδα Μάστερσεφ. Mm-hmm. Και ασχολείται, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, εγώ την είδα να ασχολείται μόνο με τη μαγειρική και τίποτα άλλο. Ο Διονύσης δεν ασχολήθηκε μόνο με τη μαγειρική, ασχοληθήκαμε και άλλα πράγματα πέρα από τη μαγειρική. Δηλαδή? Με πολλές ίντριγκες, με πολλούς τσακωμούς, που θεωρώ ότι όχι θα είναι άδικο, αλλά δεν θα είναι τόσο δίκαιο απέναντι στη Μαργαρίτα. Διονύσης και Ανούς τώρα. Θα γινώσουν ο κουμπάρος. Δεν ξέρω, αν προχωρήσει τόσο πολύ με τα παιδιά και το βρούνε μέχρι εκεί, ξέρω ότι είναι καλά. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με την Ανούς ειδικά και με τον Διονύση. Ξέρω ότι τα παιδιά είναι καλά αυτή τη στιγμή και περνάνε καλά. Τώρα, αν το προχωρήσουν, αν το πάνε τόσο μπροστά σε τόσο μεγάλο στάδιο, δεν θα έλεγα όχι να κάνουν την πρόταση. Είδαμε στα επεισόδια γενικά, εσύ να έρχεσαι λίγο πιο κοντά με τη Μαρία, σωστά? Με τη Μαρία δεν είχαμε κάτι παραπάνω από φιλικό, ούτε σχέση, ούτε οτιδήποτε. Ένα φλερτ δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε τίποτα παραπάνω από κάτι φιλικό. Πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα παραπάνω. Γενικά, στα τελευταία επεισόδια, οι τρεις κριτές μεταξύ τους δεν μιλούσαν. Καθ' όλη τη διάρκεια που ήμουν εγώ στο διαγωνισμό, έβλεπα μια άψογη σχέση μεταξύ των κριτών. Με πολλά πειράγματα μεταξύ τους. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει η κούραση, αν έχει βγει το στρες όλα αυτά, ότι υπάρχει κάτι ανάμεσά τους. Κατευθείαν με το που τελείωσε το MasterChef, κατέβηκα στο ξενοδοχείο, στη Νεάπολη Λαγωνία που είμαστε, στην Τζέα Ελέα. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα και εδώ θα βγάλουμε και όλη τη σεζόν. Να σας βοηθήσω γιατί είμαι MasterChef. Βεβαίως. Σε μία εκπομπή, πραγματικά, ο Κουτσόπουλος είχε, μιλάγανε οι δύο, και γύρναγε το πρόσωπό του από αριστερά, δηλαδή ναι. Δεν τους κοίταζε. Ναι. Και κάτι λέχτηκε και το έκανε και λίγο επιδεικτικά. Γενικώς όμως είναι η πιο πετυχημένη τριπλέτα παρουσιαστών που μεταξύ τους ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, χιούμορ ο ένας. Διάβασα στην εφημερίδα τη Γραμμέλη, αν δεν κάνω λάθος, το είχα διαβάσει, στη στήλη της, ότι... Ναι. Τους έγινε μια μαμούθ πρόταση, τεράστια πρόταση από τον Ατζούν για να κάνουν ένα αντίστοιχο reality μαγειρική. Και εκείνη. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, βέβαια. Και εκείνη λοιπόν, επειδή έχουν και πολύ καλή σχέση με το Σταρ και ηθικά δηλαδή τους έχουν στηρίξει πολύ, είπανε όχι και μπράβο τους αν ισχύει κάτι. Κοίταξε, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι το τόσο μεγάλο ποσό δεν υπήρχε, ήταν λίγο μικρότερο το ποσό. Δεν είναι τα πάντα περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε. Το θέμα όμως είναι ότι το Σταρ όντως ήθελε να τους κρατήσει και τους κράτησε με μια πολύ σοβαρή πρόταση. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να πω εγώ. Αναθεώρησαν δηλαδή τη συμφωνία του. Έτσι γράφηκε ότι προφανώς πήραν παραπάνω, αλλά καλά έκαναν και δεν άλλαξαν έδρα. Ότι ο δρόμος που έχουν ανοίξει και έχουν χαράξει έτσι. Θα συνεχιστεί πέντε πάνω, πέντε κάτω. Συμφωνώ. Κάτι καινούριο μπορεί να έχει την πρόκληση, έτσι. Αλλά μπορεί να πάει και άπατο. Θέλω να πω λίγο για τη Μαργαρίτα που αναφέρατε. Mm-hmm. Ο Κοντιζάς είπε το εξής, ο οποίος είναι, δεν είναι, πώς το λένε, τα λόγια, είναι αυστηρός. Ο Κοντιζάς είπε, είναι τιμή μου που δοκίμασα πιάτα σου. Mm. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί στο MasterChef. Μα είναι καλό κορίτσι κιόλας. Μισό λεπτό, θα δω. Πώς το λένε, ο Κουτσόπουλος είπε ότι είσαι πολύ μεγάλο ταλέντο και καταπληκτικός χαρακτήρας. Μία από τα ίδια είπε και ο Ιωαννίδης, δηλαδή και οι τρεις έχουν εκφραστεί διθυραμβικά. Η δε κοπέλα που έχει την πλειοψηφία, την επικυριαρχία της αγάπης και της εκτίμησης του τηλεοπτικού κοινού, είναι ένα απλό κορίτσι με μαγικούς τρόπους δημιουργικότητας συνταγών και πραγμάτων, η οποία είναι ακομπλεξάριστη, η οποία βλέπει τα πράγματα, τα λέει, αλλά όχι με εριστικό τρόπο να δημιουργεί διενέξεις.
είναι σφαιρική, γλυκίδατη, ακομπλεξάριστη. Σου μιλάει ότι πρέπει να πάρω και το μουστάκι μου. Πώς βγαίνει είναι, να δηλαδή, θυμίσω, παιδιά, είναι, κάτι, είναι, Αντρέα μου, συγγνώμη. Λατινοπούλου, αντιλατινοπούλου. Στο τρίτο επεισόδιο του MasterChef, στην τρίτη μέρα προβολής του, η Κατερίνα. Ναι, τη αρέσει την πρώτη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να κερδίσει αυτό το κορίτσι, γιατί θεωρώ ότι είναι η καλύτερη. Ποιος ψηφίζει, παιδιά, ο κόσμος, 50-50. Μόνο με τους κριτές βγαίνει. Έχουν βαθμολογηθεί σε μια σειρά πράγματα, έχουν κλειστεί με βουλοκαίρι και θα βγει. Α, όχι κοινό, δεν συμμετέχει. Και το κοινό. Υπάρχει το τελευταίο, δεν ξέρω αν μπήκε ψήφος κοινού. Ποτέ δεν συμμετέχει το κοινό. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Είναι οι βαθμολογίες ενός τελικού πολλών ημερών. Μετά από αυτά τα λόγια που είπε ο Ανδρέας, μετέφερε τα λόγια των κριτών, νομίζω ότι πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό ακριβώς. Και ό,τι μέχρι τώρα έχει συμβεί, απέναντία στα λάθη τα έχει κάνει ο συμπαίκτης της, παρά η Μαργαρίτα. Βέβαια, έχουμε δει ανατροπές τελικού. Λίγο προτετελεσμένο. Να πω και κάτι, είναι τόσο θετικό πρόσωπο σε ένα reality που θα έλεγα ότι είναι ένα μάθημα. Θα έπρεπε δηλαδή τέτοια πρόσωπα να έχει τηλεόραση, πολύ περισσότερο η κοινωνία. Τόσο καλό πλάσμα, ακομπλεξάριστο, απλό και δημιουργικό, με φαντασία και με ταλέντο είναι. Ωραία. Μπράβο της και μπράβο και στην εκπομπή που μας παρουσίασε ένα τέτοιο πρότυπο. Είναι υπερθετικό πρότυπο. Που έκανε την επιλογή. Ξέρω, Κατερίνα, έχεις αντίθεση. Βρήκε, παιδιά, δεν το σωστώ. Ναι. Εγώ από την πρώτη μέρα το λέω. Για όλα αυτά που λέω, όχι μαγειρικά. Εγώ ήμουν, νομίζω, από τα πρώτα άτομα, πολύ πολύ αρχή στο διαγωνισμό, είχα ξεχωρίσει τη Μαργαρίτα. Σαν χαρακτήρας, εγώ λέω τώρα, πέρα από τα μαγειρικά. Επειδή δύσκολα πέφτω έξω. Κάνω κι εγώ κάποιες φορές τα λάθη μου, αλλά συνήθως πέφτω μέσα στους ανθρώπους, στην αντίληψη στο πώς αντιλαμβάνομαι την άβρα τους. Θεωρώ λοιπόν ότι το συγκεκριμένο κορίτσι είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν ταλέντο. Ναι, μου κάνει πάρα πολύ. Μακάρι να γεμίσουν μαργαρίτες και όχι αρνητικούς ανθρώπους. Αύριο είναι, ωραία. Και είδατε πώς στάθηκε και με τι αντιπάλους απέναντι. Γιατί πολλοί έλεγαν από την αρχή ότι το MasterChef θα δυσκολευτεί. Μπορεί να το είχα πει και εγώ, νομίζω. Αλλά να είδες ένα πρόγραμμα. Για να δείτε, δεν ζηλεύει. Δηλαδή είναι ο άλλος, κάνει κάτι καλό και το βλέπεις στη συμπεριφορά της. Μακάρι, μακάρι. Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Στέλιο Κρητικό, ο οποίος τον θυμάστε και από το Survivor, βέβαια. Βεβαίως, και επειδή μιλάμε για ηλικίες, ο Στέλιος όταν πήγε ο Survivor ήταν 45-46. Διοργανώνει τώρα λοιπόν με το γιο του Survivor παιχνίδια στη Νέα Μάκρη. Και ωραία. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ ωραία οργανωμένα. Καλά, ίδιος είναι ο γιος του. Για να το δούμε. Είναι ολόιδη. Μας μίλησε, εννοείται, για το Survivor. Ναι, γλυκούλης. Επόμενοι παίκτες, ο Νικόλας Αγόρου και ο Στέλιος Κρητικός. Φετινό Survivor το παρακολουθείς, έχεις χρόνο? Δεν το παρακολουθώ, ξεκίνησα να το παρακολουθώ. Μετά, επειδή έγινε πολύ σκληρό reality, η ουσία είναι πιο πολύ στους τσακωμούς και όχι στα παιχνίδια. Αυτό λίγο, ξέρεις, με στεναχωρούσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ τους τσακωμούς, είμαι ένας άνθρωπος που τους αποφεύγω γενικά. Είναι περισσότερο reality σκληρό όσο έχει να κάνει με αυτό που θέλει το περισσότερο κοινό. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι το περισσότερο κοινό θέλει έναν τσακωμό, διαφωνίες, εντάσεις, αυτό παρακολουθούν περισσότερο. Η εταιρεία παραγωγής σου λέει τι μου φέρνει χρήματα, αυτό μου φέρνει χρήματα, αυτό μου φέρνει διαφημίσεις. Οπότε ποια αγωνίσματα, τι σκοτώνονται, βάλτε τους εκεί να σκοτώνονται στην πραγματικότητα και όχι στα αγωνίσματα και θα έχουμε νούμερα. Το φαινόμενο Τριαντάφυλλος, έλεγα το σχολείο σου. Με το που βγήκα από το Survivor που ήμουν εγώ, ήταν η πρώτη μου έξοδος, το πρώτο μου βράδυ. Βρεθήκαμε, πήγαμε, τραγουδούσαμε μαζί πάνω στη σκηνή. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το ξέρω. Αυτό που έλεγε τουλάχιστον στις αρχές είναι το θέμα για την ηλικία. Ότι είναι πάνω από 40, ότι παίζει με 20χρονους. Οι πρώτοι δύο μήνες είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Χάνεις και λίγο την αίσθηση, ψάχνεις να βρεις κάποιες δικαιολογίες. Νομίζω είναι μια δικαιολογία του ότι, OK, είμαι μεγάλος, γι' αυτό χάνω, δώστε μου χρόνο. Ουσιαστικά είναι σαν να ζητάς λίγο χρόνο παραμονής για να αποδείξεις ποιος είσαι. Η Σπυροπούλου ήταν η φετινή Ανθίσα Λαγκούδη του Survivor. Το είπε και η ίδια, νομίζω το έχει παραδεχθεί. Δεν ξέρω τι έχει παραδεχθεί. Η αλήθεια είναι ότι κάνανε τον ίδιο χαμό. Αριστερά, ο Γιώργος. Κάτσε.
Άγιο είχατε. Σε γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από την εμπειρία του Globe το Reuters μαζί με τον πατέρα σου. Θέλω να πεις αν σκέφτεσαι να κάνεις τα επόμενά σου τηλεοπτικά βήματα ή αν έχεις προτάσεις μετά από αυτό. Ήμασταν έτοιμοι με τον πατέρα μου να κάνουμε άλλο ένα μεγάλο βήμα, ένα τηλεοπτικό βήμα. Απλά ήρθε ο γιος, οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε πήγανε όλα πίσω. Θα έπαιρνες μέρος στο Survivor, το παρακολουθείς πρώτα απ' όλα το Survivor. Παρακολούθησα λίγο στην αρχή, μετά να σου πω την αλήθεια, κουράστηκα. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Survivor Games, θα πάμε παντού. Θα ξεκινήσουμε, δηλαδή ξεκινάμε τώρα από Αττική, Αθήνα, Αττική και θα γυρίσουμε, τι να σου πω, θα πάμε παντού. Έξυπνο, πολύ έξυπνο. Είναι ωραία, συμπαθητικό μπαμπάς γιος ζευγάρι, ναι, ναι. Αλλά εγώ έχω να πω, αφού κάνουν Survivor Games και το έχουν σαν επιχείρηση, δέστε το Survivor τώρα. Μη λέει δεν το παρακολουθώ. Μα έχει πάει λέει σε παλιότερα. Το όχι, κάνει ζήσει, μόνο σε αυτό. Δεν έχει σημασία. Το κάνει επάγγελμα. Χρησιμοποιεί αυτό όχι, για να κάνει κάτι. Αφλοπαιδεία κάνει. Λέει τώρα εδώ ότι δεν μπορεί να το βλέπει γιατί είναι reality. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε. Δεν... Αυτό μπορεί να το πει ένα απλό τηλεθεατή, ένα επαγγελματία που έχει πάει μόνο από περιέργεια. Δεν έχει να δει τίποτα καινούριο. Το έχει ζήσει, το έχει βιώσει και αυτό που οργανώνει. Άνθρωποι που πάνε σε προηγούμενα αρνούνται τα επόμενα. Είναι. Εκτός αν όντως τα βλέπουν και το λένε. Είπε, δεν το βλέπω, δεν μ' αρέσει αυτό που παρακολουθώ. Αλλά δεν θα τον βάλω να το δει με το ζόρι. Επειδή απλά εγώ το θεωρώ περίεργο αυτό. Εγώ επειδή το παρακολούθησα φανατικά λόγω Σπυροπούλου το δεύτερο, πιο πολύ από το πρώτο παρακολουθούσα, είμαι λίγο περίεργος εγώ. Θα μας τρελάνε ο Γιάννης. Ειδικά ο κριτικός ήταν ο μόνος ο οποίος δεν είχε μπλεχτεί ούτε σε ένα καπά. Ένα πρόσωπο που το έκανε καλό πολύ το Survivor είναι ο άνθρωπος. Φαίνεται και αυτός και ο γιος. Καλέ, την ψήφιζα. Δύο φορές έχω ψηφίσει ζωή μου. Γιατί τσαλακώθηκε φουλ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, Αντρέα. Μου. Αντρέα μου, ναι, θυμάστε τις Σπυροπούλου στο Survivor? Ούτε ένα επεισόδιο όχι, δεν είχα. Γιατί κρίμα. Έχασες. Πολύ είχε αλλάξει τελείως το προφίλ της μετά. Της έκανε τεράστιο καλό. Ναι, έκανε ένα ριστάρ. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν είχα δει. Παλτό ήταν. Καμηλό. Ήτανε παλτό, αλλά... Όχι όμως άτε Σαλακούδη, το προσπαθούσε. Στους στόχους ήτανε καταπληκτική και ειδικά ξέρεις πού είμαστε. Γιάννη, αν με επιτρέπει. Βγήκε γλυκιά, διότι δεν τα παρατούσε. Δηλαδή έκανε τη βουτίτσα και έπρεπε να τη μητούλα της και έπρεπε μέσα. Ακόμα και σε αυτούς που ήταν αντιπαθείς, βγήκε γλυκιά γιατί προσπαθούσε πάρα πολύ. Ναι. Ενώ δεν το είχε. Ξέρετε, παιδιά, ας χαλαρώσουμε. Προσπαθούσε. Δεν ήταν η Λάρα Κροφτ. Ναι, η Σαλακούδη όμως δεν προσπαθούσε καθόλου. Ήτανε φεγγάρι, γιατί, όχι, προσπαθούσε. Γιατί προσπαθούσε. Ήταν η Μουλάρα Κροφτ. Προσπαθούσε. Όχι, διαφωνώ με τον τίτλο. Α, το είπε ο κριτικός. Συγγνώμη. Σαλακούδη και Σπυροπούλου έκαναν τον ίδιο χαμό. Η Σπυροπούλου είχε κάνει μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Συμφωνώ. Και είχε και τη στήρα να μπορεί να την ξέρανε, ρε παιδιά όμω. Τη Σαλακούδη δεν ήξερε παλτό εννοεί. Το ίδιο παλτό. Όχι, ήταν λίγο πιο Νάτι, δεν Λάρα Κροφτ. Δεν είπε ποτέ τον αγώνα. Πάρτο. Παιδιά, το προσπαθούσε. Εμένα η Σπυροπούλου εκεί μου έγινε πολύ συμπαθή. Σα το λέω. Γιατί ρε παιδί μου έβλεπε ότι πραγματικά δεν τα παράταγε. Και εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Queen Dina. Ναι. Από εκεί βγήκε το Twitter. Από το Survivor. Δεν θυμάσαι που έκανε βουτιά και στην αρχή έκλεινε τη μητούλα τη. Ναι, όλε την κλείνουν. Ναι, αλλά με το. Η Χαμπέρι την κλείνει. Ναι, παιδιά, όμω στο τέλο έφτασε ένα σημείο να τα καταφέρει να προχωρήσει. Έμεινε κανένα δίμηνο. Βέβαια, είχε μείνει και είχε χάσει γύρω στα 15 κιλά. Εδώ βγήκε. Εδώ είναι η Σαλακούδη. Βγήκε δημοφιλέστερη το δίμηνο τη Σπυροπούλου, ενοχλεί. Λοιπόν, να πούμε και με το καλό, γιατί ο κριτικός περιμένει και άλλο παιδάκι. Α, ναι. Ά, έχει δύο μεγάλους γιους, έκανε την κορούλα τη μικρή, ναι, τώρα περιμένει και άλλο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γλυκούλης. Καλό παιδί, πολύ, ωραίος, πολύ ωραίος καλό παιδί. Να τη και η Σαλαγκούδη που σούληψε. Ναι. Τα παλτό να βγουν από τις ντουλάπες. Φίλημα. Για δεν ήρθε εδώ. Δεν ήθελε σένα. Αλήθεια. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Και νομίζω και μαζί μου είχε θέμα. Πολύ. Αλλά επειδή είχε πει κάποιο. Κυρίως νομίζω με το Γρηγόρη δεν είχε. Με το Γρηγόρη νομίζω και εγώ. Ναι. Γιατί δεν μου τα λέτε να ξέρω. Γιατί. Τι είχε με μένα, λέει. Σεγάζει. Τι είπα. Μάργε. Ήταν εξαιρετική και εγώ είπα δεν είναι καλή. Ναι, όχι, την έκραξε. Αντρέα, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Ναι, δεν κράζω τη γνώμη μου. Δηλαδή επικοινωνεί με τον επάνω κόσμο, έτσι. Δεν είναι πάνω είναι. Όχι μόνο οι άνθρωποι του. Όχι με τον Θεό. Κοίταξε, σήμερα επικοινωνώ. Από αύριο δεν ξέρω. Ναι. Πες ναι, το Θέμη, πες το Θέμη, θα πιούμε καφέ. Ακούει τώρα, ναι, να σου πει, θα πιούμε καφέ να περιμένω ή έχει τη γνωστή δουλειά που κάθε φορά λέει ότι έχει δουλειά. Φοβάμαι πως από αύριο πίνεις γενικώς απ' έξω καφέ με το Θέμη. Όχι εσύ, ο Θέμης. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, Αντρία, μην στεναχωρηθούμε τώρα. Θα στα εξηγήσουμε. Μετά, δεν αφορά μετά το κοινό. Όχι, καφέ πίνουμε τώρα. Από αύριο μπορεί να πίνεις όπου θες καφέ με το Θέμη. Τι δεν καταλαβαίνει. Τα κατάλαβα και το παρακατάλαβα. Πάμε, ωραία. Ωραία, 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 ωραία
Ευλόγησου. Άστο, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε. Πόσο γλυκός θα είναι και πάει λέγοντας. Θα πήγαινε όπου σε ευχαριστούμε, σε περιμένουμε σύντομα. Αχ, τι ζούμε, Παναγία μου. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. 2-11-180-80. Καλέ, δεν σας είπα τι έπαθα. Δεν ξέρω αλήθεια. Αν το παθαίνετε, φίλε, στείλτε μου μηνύματα τώρα στο Twitter. Με το που μπω σε αεροπλάνο, επειδή εγώ έχω θέμα με τις κατακρατήσεις τόσοι άλλους, πρίζονται τα άκρα μου πάρα πολύ, αλλά δεν έχω και τα πιο άδυνατα άκρα εδώ, εννοώ, κάτω από την γάμπα που πρίζομαι. Με το που μπω σε αεροπλάνο, το πήγα σαν Τωρίνι. Πόση ώρα είναι, 20 λεπτά. Πρίζομαι. Γίνονται τα πόδια μου τούμπανα με το που κατεβαίνω, από το ύψος. Τι κάνω λοιπόν μετά, με τη μία, ορίστε. Είναι φανταστικές. Πραγματικά, αν έχετε και σε αυτά τα θέματα, με τα τακούνια, με τα πόδια, με την αυτοστασία. Καλά, με τα αεροπλάνα, δεν το συζητώ τι γίνεται μετά. Δεν μπαίνει παπούτσι. Εδώ λοιπόν έχω τις παντόφλες υγείας μπαμπού. Την προηγούμενη εβδομάδα μου τελείωσαν. Τα τελευταία τεμάχια τα έχω σήμερα. Καλά, μου ζητάτε και τα συντόνια, ξεχάστε τα. Μήπως μπορέσετε να μου τα φέρεις μες τη βδομάδα, λίγα τεμάχια. 2-11-180-80 είναι καλοκαιρινές και θέλω να σας πω πόσο σημαντικές είναι οι συγκεκριμένες παντόφλες να τις προλάβετε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι η Μπαμπού, η Bottega Home, τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι σαν να φοράτε αθλητικά παπούτσια γιατί αυτή την τεχνολογία έχουν. Ξεκουράζουν και ανακουφίζουν τα πλυσμένα σας άκρα. Πολύ σημαντικό. Είναι για όλες τις ώρες της ημέρας. Μπορείτε να περπατάτε στον κήπο χωρίς να φοβάστε μην γλιστρήσετε, διότι από κάτω έχουν αντιολυσιτικό πάτο. Αυτό εδώ, το από κάτω. Δεν γλιστράει λοιπόν ακόμα και τη μάνικα να έχετε βάλει που λέει και η γιαγιά μου, αλλά να βάλουμε τη μάνικα λίγο στον μπαλκόνι στην αυλή. Και τη μάνικα να έχετε βάλει, δεν παθαίνετε τίποτα. Έχει πάτο τετραπλής επίστρωσης, ανατομικό τζέλ κατά από τη φτέρνα και έτσι απορροφάει τους κραδασμούς. Είναι επαναστατικές και στηρίζουν στο στά τη σπονδυλική στήλη. Και αν τηλεφωνήσετε τώρα. Για λίγους, κανονικά, έχω για 100, αλλά θα δώσω στους 300. Όσοι τηλεφωνήσουν τώρα, 300 πρώτοι, 2-11-180-80 και πάρουν έστω και ένα ζευγάρι παντόφλες, θα πάρουν εδώ το φανταστικό ντουζ, το τηλέφωνο του ντουζ, το βλέπετε εδώ, το οποίο το συγκεκριμένο έχει μέσα και, να σας διαβάσω ακριβώς πώς λέγεται αυτό το υλικό που έχει, έχει μέσα ορυκτές μπάλες αρνητικών ιόντων και τι κάνει, ουσιαστικά καθαρίζει το νερό. Είναι σαν ένα φίλτρο νερού. Αυτό εδώ στην αγορά θα το βρείτε σε αρκετά υψηλή τιμή. Δώρο για τους 300 πρώτους, μόνο 300 μπορώ να δώσω γιατί μου έχουν τελειώσει. Δώρο για τους 300 πρώτους θα το πάρουν εντελώς δωρεάν μαζί με τις παντοφλίτσες. Να το. Βλέπετε εδώ και το κουτάκι του. Αυτό εδώ λοιπόν είναι. Ουσιαστικά είναι φυσικά φίλτρα καθαρισμού του νερού. Το παίρνει, το βάζει στο μπάνιο σας και απολαμβάνετε ένα μπάνιο. Εν τω μεταξύ έχει και τριπλή κεφαλή εδώ. Αν θέλετε το ντους να είναι βροχή, πιο έντονο μασάζ, διαλέγετε εσείς. Να ξαναπώ κάποια πράγματα για τις παντόφλες που με ρωτάτε. Α, με ρωτούσε μια κυρία τις πράλες. Μου λέει, μα τις έχω πάρει το χειμώνα. Όχι, δεν είναι οι ίδιες. Αυτές είναι οι καλοκαιρινές και ταυτόχρονα δεν μυρίζει. Τι σημαίνει αυτό, δεν ιδρώνει το πόδι σας. Πολλές φορές οι μύκρες μπορούμε να βγάλουμε στα πόδια μας. Οι μυρωδιές είναι επειδή ιδρώνει το πόδι μας. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Και με μια τέτοια παντόφλα βάλετε καλά. Τώρα δεν ιδρώνει. Δεν ιδρώνει και απορροφάει και τις οσμές. Νιώθετε απίστευτη ανακούφιση και είναι κατάλληλο και για γυναίκες που είστε σε εγκυμοσύνη και πολλές μπορεί να πρίζονται τα άκρα σας. Και κοπέλες που έχετε πρόβλημα με τα άκρα και για άντρες. Και βγαίνουν από 35-36 που είναι το extra small μέχρι extra large σε πολύ μεγάλο νούμερο. Και μια πολύ ωραία ιδέα για δώρο. 2-11-180-80, τηλεφωνήστε τώρα. Αυτό λοιπόν το ύφασμα μπαμπού που έχω και τα σεντόνια που σας έχω δείξει κατά καιρούς και το μαξιλάρι, είναι αυτό το ύφασμα που δεν υδρώνει. Και είναι και πάρα πολύ, με το που το φορέσετε στο πόδι σας, νιώθετε σαν να είναι έτσι ένα καλοκαιρινό, τι να πω, μια πολύ ωραία αίσθηση δροσιάς. Δεν ζεσταίνουν καθόλου γιατί αναπνέουν αυτές οι παντόφλες ουσιαστικά. Και να πούμε ότι έχουν 4 στρώματα τζέλ στη σόλα. Γι' αυτό και νιώθετε απίστευτη άνεση. Καλά, εγώ έχω 2 πάρει εδώ. Μου τις έχουν κάνει εδώ, να είναι καλά τα παιδιά εδώ, η Μαριάννα. Έχω και στο καμαρίνι και στο σπίτι. Μπαίνω σπίτι, τσακ, τις βάζω. Καλά, το ένα ζευγάρι μου το έφαγε ο Κίτον, βέβαια. Και το έφαγε ο Κίτον και άνοιγε μέσα και έβλεπε το τζέλ, έβλεπε το κάλι. Δηλαδή, ο Κίτον μου έκανε ολόκληρη ανατομία της παντόφλας. Αυτό είναι. Αλλά δεν πειράζει, χαλάλη, κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η παντόφλα γιατί είχε μέσα την Άρτα και τα Γιάννενα. 2-11-180-80 έχει την τεχνολογία που έχουμε τα αθλητικά παπούτσια, γι' αυτό με τα αθλητικά είμαστε πολύ άνετοι. Και αλήθεια, το φοράτε και έξω. Καλά, μην βγείτε βόλτα ενώ βγείτε στην αυλή σας, να κάνετε τις δουλειές σας, βγείτε στο μπαλκόνι σας, δεν έχετε θέμα να γλιστρήσετε. Ξαναλέω, μόνο για 300, αν έχουν εξαλειφθεί δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γι' αυτό λέω τηλεφωνήστε τώρα στο 2-11-180-80, θα τις πάρετε σε απίστευτη τιμή και ταυτόχρονα θα πάρετε αυτό το ντουζ υγείας. Το ντουζ το οποίο περιέχει φυσικές, φυτικές, ειδικές πέτρες τέλος πάντων, ουσιαστικά καθαρίζει το νερό και έχετε ένα πολύ ευχάριστο μπάνιο με καθαρό μεταλλικό νερό. Τι κάνει αυτό που έχει μέσα, αυτές εδώ οι πετρούλες, ουσιαστικά αυτά εδώ τα ιόντα, απορροφούν ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει μέσα το νερό. Και θα το ευχαριστηθείτε κιόλας στον ντουζ σας. Τι ωραίο που είναι, τσακ, το βιδώνετε εδώ, τσακ, τσακ, τσακ.
2-11-100-80-80 ή μπορείτε να μπείτε και στο extramool.gr. Αντρέα μου, σου έχω δώσει παντόφλες. Α, έλα εδώ. Τι νούμερο παπούτσι φοράς? 42-43. Αυτό είσαι, εδώ. Θα σ' αρέσουν πάρα πολύ. Τις έβλεπα να διαφημίζονται και δεν ήξερα πού να τις πάρω. Αλήθεια, και για τη σύντροφό σου. Και τώρα, ήρθα εκεί και έκανα νόημα για να τις αγοράσω. Όχι, δώρο σας κάνουμε. Εδώ, δώρο. Δεν το συζητώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα σ' αρέσουν, θα τρελαθεί. Δεν ξέρω αν είναι ανατομικές, μ' αρέσουν αισθητικά. Θα πάθεις πλάκα. Και είμαι παντοφλάκια. Τέλεια. Πάρε λοιπόν και το ντουζ μαζί δώρο. Πού να το βάλω. Και πάμε σε διαφημίσεις του ντουζιέρα. Και γεμίζει συνέχεια. Αμάν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις να τα αποκτήσετε κι εσείς και σε λίγο ξανά είμαστε με την κυρία Μάρα στην παρέα μας. Θα σα αρέσει πολύ. Ήρθα και τη κάνω νόημα να τη πω. Ψάχνω τον τρόπο. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, 12.30 ακριβώς. Γεια σου, Τζορτζελίθρα μου. Όχι. Γεια σου, κυρία Μάρα μου. Μπορεί να αλλάξω θέση. Όχι. Είναι ωραία εικόνα για να παντρευτεί ένα άνθρωπο. Είναι όλο ανοιχτό εδώ στο πλάι. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Γιατί σκεπάζεσαι ευθύνη, Τζορτζέλα? Όχι, όχι. Γιατί είναι παντρεμένη. Γιατί εγώ δεν είμαι παντρεμένη. Εγώ σου φταίω, σου βγήκα τώρα. Πάμε στα δικά μας, αφήστε τα τώρα. Θέλω πρώτα πριν υποδεχτούμε τη γραμμή μας, κυρία Μάρα, να συνεχίσουμε λίγο με τον Γιάννη. Γιατί το ζήτησα λίγο τώρα με το Θέμη, με το Χρήστο. Έχει γίνει κάτι με το πρωινό του Αντένα που μου λένε τα παιδιά ότι για πρώτη φορά θα θέλαμε σαν εκπομπή με κάποιο τρόπο να τοποθετηθούμε και εμείς, γιατί έχει ενοχληθεί όλη η ομάδα. Έλα, Γιάννη, παρόλο που δεν στον Αντένα, θα πας στον Αντένα εσύ. Εγώ. Πού θα τοποθετηθείς? Έχεις πρόταση? Μια που με πρόταση. Τώρα ανοίγα, ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, έλα Γιάννη μου. Λοιπόν, θέλω λίγο να τοποθετηθούμε. Λοιπόν, εγώ ως συντονιστής του ρεπορτάζ εδώ, γιατί υπόθηκε ότι ουσιαστικά η Δανάη Μιχαλάκη επέλεξε να τοποθετηθεί σε ένα άλλο κανάλι και όχι στον Αντένα, γιατί αυτό το κανάλι της ταιριάζει. Αυτό λοιπόν που πραγματικά έγινε. Να θυμίσουμε λίγο τι έχει γίνει, Γιάννη μου. Ακριβώς, λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν λίγο τι έχει γίνει. Εμείς εδώ λοιπόν την Τετάρτη είχαμε αποκαλύψει ότι ουσιαστικά ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου και η Δανάη Μιχαλάκη θα παντρευτούν τον Αύγουστο. Αυτή την πληροφορία είχαμε και την είχαμε μεταφέρει και στο τηλεοπτικό κοινό. Την Πέμπτη λοιπόν, μέσα από την πρωινή εκπομπή του Αντένα, υπόθηκε ότι τελικά το ζευγάρι αυτό θα παντρευτεί την Παρασκευή. Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, και ενώ είχε μεσολαβήσει η διάψευση μέσα από την ανάρτηση που είχε κάνει η μητέρα του γαμπρού, δηλαδή η κυρία Φλαρέτη Κομνηνού, μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου είπε ότι δεν παντρεύεται ο γιος της, αλλά μόνο ο τηλεοπτικός γιος της στο σύριαλ Αγγελική που πρωταγωνιστεί παντρεύεται, υπόθηκε ξανά από το πρωινό του Αντένα ότι έχουν πληροφορίες ότι τελικά θα γίνει ο γάμος και ότι θα γίνει την Παρασκευή. Όπως καταλαβαίνετε ότι αυτή η πληροφορία, αφού υπόθηκε από το κανάλι που φιλοξενεί τις Άγριες Μέλισσες, σήμανε συνεγερμό σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, όχι μόνο στη δική μας εκπομπή, αλλά γενικότερα και σε sites και σε περιοδικά. Εμένα προσωπικά με πήραν πάρα πολλοί συνάδελφοι τηλέφωνο και μου λέγανε: τι γίνεται, θα στείλουμε αποστολή στη Σύρο, τι μαθαίνεις, να φύγουν οι φωτογράφοι? Εμείς λοιπόν κάναμε απλά τη δουλειά μας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάναμε? Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Σύρου, μιλήσαμε με ανθρώπους από το νησί, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι δεν παντρεύεται. Και επίσης, επειδή είχαμε την πληροφορία ότι η Δανάη Μιχαλάκη ήταν το απόγευμα της Παρασκευής, ήταν στο θέατρο όπου έκανε πρόβες μαζί με άλλους συναδέλφους, επικοινωνήσαμε με κάποιους από αυτούς που μας επικύρωσαν ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Άρα λοιπόν ξέραμε ότι 3 με 6 είναι στην Αθήνα και δεν είναι στη Ζήρο. Μάθαμε λοιπόν στη συνέχεια ότι την Κυριακή έχει ξανά πρόβα το μεσημέρι και εκεί λοιπόν η καλή μας συνάδελφος η Άννα Ζυρδέλη πήγε στην είσοδο του θεάτρου, την ιδρύθηκε. Ωραία, κάναμε ρεπορτάζ δηλαδή. Η Δανάη. Κάναμε ρεπορτάζ. Κάναμε τη δουλειά μας. Κάναμε ρεπορτάζ. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Δεν επέλεξε και η Δανάη Μιχαλάκη να... Η ίδια διέψευσε την είδηση του γάμου και είναι δικαίωμά της που το διέψευσε. Σήμερα τι έγινε, εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Γιάννη μου, θες να μας πεις ακριβώς? Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι ουσιαστικά αυτό που υπόθηκε είναι ότι η Δανάη επέλεξε να τοποθετηθεί σε ένα άλλο κανάλι γιατί αυτό της ταιριάζει. Και επίσης υπόθηκε ότι η πληροφορία αυτή. Τι εννοούσε ο ποιητής, ρε Γιάννη, τι κατάλαβες? Γιατί προφανώς και το είδες.
Εγώ δεν το είδα. Ούτε εγώ. Τι σημαίνει το αυτό, παιδιά μου, κοιτάξτε. Επειδή αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαι δίπλα σας, σας μεταφέρω αυτά που κι εγώ διαβάζω στα δημοσιεύματα, ότι υπόθηκε, και σας μεταφέρω λέξη προς λέξη αυτό που υπόθηκε. Από μάλιστα την εκπομπή τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, να πω κάτι, ότι γενικότερα κάνουμε ρεπορτάζ και εδώ και εμείς, όπως και όλες οι εκπομπές, έχουν πολλοί αξιόλογους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ. Το να έχεις κάνει λάθος ένα ρεπορτάζ έχει συμβεί και σε μένα και σε αυτή την εκπομπή. Σε όλους. Και σε όλους. Σε όλους μας. Και το σωστό είναι να βγεις να ζητήσεις. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει και με εσάς που ζητάω συγγνώμη. Έγινε κάποιο λάθος ή να μην ασχοληθείς. Τέλος πάντων, να πάρεις εσύ προσωπικά ένα τηλέφωνο. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτό έχει συμβεί σε όλους. Όλους, ναι. Το να μεταβιβάζεις την ευθύνη ενός λάθους περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι λάθος έκφραση. Δεν το είδα. Τώρα αυτό που ακούω λέω, να λες γιατί, φαντάζομαι ηρωνικά, γιατί εκεί της αρμόζει. Ναι. Είναι εντελώς λάθος γιατί. Γιατί, ναι, όπως είπε η Κατερίνα, μπορεί να γίνει ένα λάθος. Εντάξει, γίνονται λάθη παντού. Λάθη κάνουν μόνο αυτοί που δεν δουλεύουν. Αλλά επειδή είναι μικρή αγορά, δεν είναι ωραίο να λες εκφράσεις τι θα πει της αρμόζει. Το θέμα είναι μη ρίχνεις αλλού ευθύνες. Λοιπόν. Δεν θα πω εγώ αυτό. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό, γιατί γενικώς για τα πλαίσια και το πού ταιριάζει κάθε τι. Αυτό. Να πούμε ότι τα κανάλια, πέρα από τον τίτλο Αντένα, που είναι ένα κανάλι μεγάλη ιστορία, βαριά ιστορία, ο Open Sky Alpha είναι τα πρόσωπα. Ναι. Τα πρόσωπα που είναι μπροστά από τις κάμερες, τα οποία εννοώ και πίσω πάντα, αλλά οι μπροστά εκτίθονται, τα κανάλια βλέπουν και τα κανάλια για τη μεταγραφική περίοδο επιλέγουν μπορεί και πρόσωπα που να μην πίστευαν ποτέ αυτοί που είναι αυτή εκείνη τη στιγμή, ότι εμείς ιδανικά θα θέλαμε στο δυναμικό μας, γιατί σου μας πήγαινε καλύτερα. Το καταλάβα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, αλλά γενικότερα αυτό που έχω σαν αρχή, επειδή τώρα συγκινούμε απλά, στην πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, με έχουν πάρα πολύ υποβιβάσει, ηρωνευτεί, δεν με έχουν πιστέψει. Έτσι το νιώθεις. Όχι γίνει, κυρία Μάρα μου. Έχει γίνει. Είναι η αλήθεια. Έχει γίνει. Κάποιοι, δεν λέω τώρα συγκεκριμένα για ανταγωνιστές, μπορεί να πίστευαν ότι αυτοί είναι πάνω από όλους, ότι αυτή είναι η καλύτερη, ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι λίγο πιο κίτρινοι, κατώτεροι και κάποιοι άλλοι να είναι ανώτεροι. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν εγώ, όσο ανεβαίνω με τη βοήθεια των συνεργατών μου και ποτέ μόνη μου, και μου έχει μείνει και μου το λένε συνέχεια οι δικοί μου άνθρωποι, όχι οι αυλοί μου, γιατί εγώ δεν έχω αυλές, οι δικοί μου άνθρωποι, είναι ποτέ να μην υποτιμάς κανέναν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπορεί η εκπομπή η δικιά μας να είναι πρώτη, του χρόνου όμως μπορεί να είναι κάποια άλλη εκπομπή ή να βγει ένα νέο κορίτσι που να κάνει μεγαλύτερη επιτυχία και να πάει καλά. Και ποτέ μη θεωρήσεις κάποιον κατώτερό σου. Και δεδομένο. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω και γενικότερα σέβομαι όλους τους συναδέλφους. Είμαστε όλοι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ανταγωνιστικό, αλλά από εκεί πέρα είναι όλοι καλά. Και τέτοια υπονοούμενα δεν μου αρέσουν δουλειά καθόλου. Γιατί εγώ σαν άνθρωπος δεν τα δέχομαι. Υγεία μάλλον λοιπόν, και μετά δουλειά. Ποια κυρία είναι στη γραμμή μας? Η Σίλια 34 ετών. Πολύ ωραία. Γεια σου, Σίλια μου. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Σε ακούμε, Σίλια. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν τι συμβαίνει. Εγώ είμαι παντρεμένη 4 χρόνια. Mm-hmm. Ο άντρας μου λοιπόν είναι 6 χρόνια μεγαλύτερός μου. Τώρα, με τον άντρα μου τα πηγαίναμε μια χαρά. Δεν είχαμε ούτε προβλήματα, ούτε καυγάδες. Φανταστείτε ότι δεν μου είχε δώσει ποτέ δικαίωμα ότι ξενοκοιτάει. Ήταν πάντα πολύ του σπιτιού. Δεν έβγαινε μόνος του. Και με υπηρετούσε γενικότερα στα πάντα. Τους τελευταίους 5 μήνες όμως, η συμπεριφορά του έχει αλλάξει τελείως. Όλο μου έλεγε ότι θα καθυστερήσει στη δουλειά, ότι είχε σκέψεις. Τέλος πάντων και τα κλασικά που λένε οι άντρες το κάτι κρύβουν. Μου πήγαν λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υποψίες, πως υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο στη ζωή του. Και έτσι άρχισα να το παρακολουθώ για να μάθω τι συμβαίνει. Τον είδα λοιπόν να συναντιέται με μια πιτσίρικα, η οποία μου φάνηκε 20, το πολύ 25. Έπαθα σοκ. Βρε το σατανά. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως ο άντρας που παντρεύτηκα ήταν ικανός να κάνει κάτι τέτοιο με μια τόσο μικρή κοπέλα. Τους παρακολούθησα λοιπόν αρκετές φορές, όπως καταλαβαίνετε. Συναντιόντουσαν σε πάρκα, κάναν βόλτες. Μέχρι που άρχισε να συναντιέται και στο σπίτι της λεγάμενης. Δεν του είπα βέβαια ότι τα ξέρω όλα, γιατί ήθελα να δω πόσο θα το τραβήξει και πότε θα μου το πει και ο ίδιος, έτσι.
Όλο αυτό λοιπόν όμως εμένα με έτρωγε. Mm-hmm. Και μου βγήκε εκδικητικά. Εκδικητικά. Δηλαδή ήθελα. Τι μου είπες? Εκδικητικά είπες. Εκδικητικά. Ναι, ναι. Εκδικητικά. Ναι. Ήθελα να το πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Mm. Υπήρχε λοιπόν ένας συνάδελφος στη δουλειά, ο οποίος με φλέφερε αρκετό καιρό και μου ζητούσε να βρεθούμε, αλλά εγώ τον απέφευγα. Mm. Μετά από αυτό λοιπόν όμως, αποφάσισα να ενδώσω. Και άρχισα να βρίσκομαι μαζί του. Mm. Και εδώ και τρεις μήνες βρισκόμαστε με εκείνον. Και έλεγα λοιπόν στον άντρα μου ότι θα αργήσω να γυρίσω από τη δουλειά για να συναντιέμαι με τον εραστή μου. Και εκείνος ήταν λες και πέρασε ένα βάρος που θα έλειπα από το σπίτι. Και θα μπορούσε και εκείνος να πάει στην ερωμένη του. Τέλος πάντων, πριν από ένα μήνα περίπου ανακάλυψα πως είμαι έγκυος. Το παιδί μου το εραστή μου φυσικά. Μετά από πολλή σκέψη, είχα αποφασίσει να πιάσω τον άντρα μου και να του πω όλη την αλήθεια. Πως ξέρω ότι με απατάει, ότι και εγώ τον απάτησα και ότι έχω μείνει έγκυος και τα λοιπά και ότι θέλω διαζύγιο. Και πως θα μεγαλώσω το παιδί μόνο μου. Πολύ ωραία. Δεν ήθελα να μεγαλώσω το παιδί με τον εραστή μου, γιατί έτσι κι αλλιώς ό,τι έκανα μαζί του το έκανα μόνο για να εκδικηθώ τον άντρα μου. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό κάτι παραπάνω. Σωστά. Έπιασα λοιπόν τον άντρα μου και του είπα ότι θέλω να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Του είπα λοιπόν πως ξέρω ότι έχει ερωμένη και πως με απατάει, αλλά πριν προλάβω να συνεχίσω και να του πω και τα δικά μου, μου είπε πως δεν με απάτησε. No. Και πως αυτή η κοπέλα που συναντιόταν λέει τους τελευταίους μήνες είναι η κόρη του. Πώς το ξέρεις? Άρε κουντάρα. Ρώτα πρώτα και μετά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Για πες. Μα περίμενα να μου το πει ο ίδιος. Δεν μου είπε τίποτα και μου είπε ότι... Ξόγαμο εννοώ. Έμαθε λεπτομέρειες. Δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε την ύπαρξή της μέχρι πρόσφατα. Ήταν από μία σχέση που είχε όταν ήταν 20 χρονών. Αυτή δεν είχε πει τίποτα ούτε για εγκυμοσύνες ούτε τίποτα. Mm-hmm. Και τέλος πάντων και εμφανίστηκε λοιπόν αυτή η κοπέλα. Συμπάτησε κιόλας. Τέλος πάντων και μου είπε πως ήθελε και αυτός χρόνο για να το συνειδητοποιήσει όλο αυτό. Σωστό κι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε έπαθα τέτοιο σοκ mm-hmm. με όσο που μου είπε, που δεν του είπα τίποτα για μένα, ούτε του απάντησα βέβαια τίποτα σχετικά με την εγκυμοσύνη, ούτε τίποτα. Ότι τον απάντησα. Τέλος πάντων έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, νιώθω ότι η λύση είναι μονόδρομος. Η εγκυμοσύνη, παιδί με ποιον είναι, συγγνώμη, έχω κάνει κάτι. Γι' αυτό σας πήρα. Με τον εραστή. Η εγκυμοσύνη είναι με τον εραστή. Με ποιο θα ήταν, με τον εραστή. Άρα τι θες εγώ να κάνεις, ποια είναι ούτως ή άλλως να χωρίσω. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω λοιπόν τώρα είναι να χωρίσω τον εραστή μου, γιατί έτσι όπως ήταν τα πράγματα δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Θα πω στον άντρα μου ότι είμαι έγκυος από εκείνον, γιατί δεν μπορώ να του πω το αρχικό πλάνο όπως το είχα σκεφτεί, ότι τον απάτησα λοιπόν και τέτοια, γιατί θα βγω εγώ η κακιά της υπόθεσης. Ενώ στην ουσία όλο αυτό το έκανα επειδή με απατάει. Αλλά δεν με απατάει όμως. Αν δεν απατούσε. Αν δεν. Έτομα. Μάλιστα, μόνο κυρία Μάρα μου. Κυρία Σίλια. Εγώ αυτό τον μπαγλαρά, κοριτσάκι μου, δεν τον πιστεύω. Δεν μπορείς να φανταστείς στα 40 χρόνια καριέρας φούρναρη που έχω, τι έχω ακούσει από δικαιολογίες για να κρύβουνε τις γκόμενες. Α, του λέει ψέματα. Έμαθα την εμφανίστηκε. Αφού πιστεύω ότι θα κάτσω να γράψω ένα βιβλίο, ποια είναι τα ψέματα που λένε. Έχει απίστευτη φαντασία μέσα. Μία πάρα πολύ γνωστή καλλιτέχνης που είχε παντρευτεί έναν πλούσιο επιχειρηματία έψαξε το κινητό του μία μέρα και είδε όλο μαστόρια μέσα. Μάστρο Κώστας, Μάστρο Χρήστος, Μάστρο Αντώνης. Ολογκόμενες. Και ήταν όλες γυναίκες. Άρα τι συμβουλή δίνεται, γιατί παρόλο... πιέζει λίγο χρόνος, ναι, σε πιέζει. Παρόλο που το έχω... ζήσει αυτό με φίλο μου. Ήταν ένας φίλος μου, ήταν 4 αγόρια δηλαδή, και μένανε στη γειτονιά μου κιόλας, φίλοι οικογενειακοί, και τρώγανε στο τραπέζι και χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν από τη Βραζιλιάνικη Πρεσβεία και του είπανε είστε ο κύριος Στάδε Ταδόπουλος, μάλιστα, θα περάσετε να παραλάβετε την κόρη σας μόλις έφτασε. Και έρχεται στο σπίτι ένα κορίτσι 13 ετών. Η μάνα της Βραζιλιάνα άλλο 13, και άλλο όμως να είχε ερωτική επαφή
Αλλά η μάνα πέθανε από μια άσχημη ασθένεια και της είπε θα πας στην Ελλάδα να δεις τον παπά. Να μην αφήσει τον εραστή που είναι ο πατέρας του παιδιού, ναι. Διότι ένας σωστός άντρας Σίλια θα ερχόταν να σου πει «Έλα εδώ γυναίκα, μου συμβαίνει αυτό και αυτό». Γεια σας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, κυρία Μάρα μου, και εγώ αυτό πίστευα. Να είσαι καλά, Σίλια μου. Συγγνώμη, πιέζομαι λίγο. Συγγνώμη. Γεια σου, Φωτεινή μου. Και μαζί είναι και η κυρία Δέντρινου Ιωάννα. Και με τα Dr. Trinu μας έχουν φέρει την τέλεια καινούργια θεραπεία Antiox. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, Κατερίνα μου, και πραγματικά προσκαλούμε όλες τις φίλες να έρθουν στα Dr. Trinu, διότι αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να απαλλαχτείτε εδώ και τώρα από τις πανάδες, από τις δυσχρωμίες και να υποδεχτείτε λοιπόν τον ήλιο με τον καλύτερο τρόπο, χάρη στην Antiox, μια καταπληκτική θεραπεία, την οποία την έκανε εδώ η φίλη μας η Ιωάννα, την έχω εδώ. Κοιτάξτε λοιπόν την Ιωάννα, η οποία την βλέπει. Που είμαι εδώ και στη θεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Ιωάννα είχε πάρα πολλά προβλήματα με την επιδερμίδα της. Τι ακριβώς αντιμετώπισες, Ιωάννα μου? Είχα αρκετές πανάδες και λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια. Αλλά αυτό που με ενοχλούσε πιο πολύ ήταν η δυσμορφία, οι πανάδες που... Έπρεπε να βάλω αρκετό make-up δηλαδή για να μην. Για να τις καλύψεις. Ναι, εδώ, εδώ μάλιστα, Κατερίνα μου, βλέπουμε τις πανάδες. Πολύ εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα. Να ρωτήσω, επειδή οι πανάδες είναι ένα θέμα που προβληματίζει αρκετές γυναίκες, γίνεται με μία συνεδρία μόνο? Εδώ χρειάστηκαν δύο συνεδρίες. Ναι, έκανε δύο συνεδρίες, ναι. Η Ιωάννα μου. Είναι ανάλογο με το η πρόβλημα. Η φωτογύρανση. Έτσι, ναι, ναι. Η φωτογύρανση η οποία ωραία. Δημιουργείται. Εδώ λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αποτέλεσμα στις δύο φορές. Θέλω να πω ότι πραγματικά σε όλες τις φίλες που θέλουν τώρα πραγματικά να υποδεχτούν το καλοκαίρι και να υποδεχτούν τις ηλιακές ακτινοβολία, την ηλιακή ακτινοβολία, έχετε λοιπόν τη δυνατότητα με το τηλεφώνημα που θα κάνετε τώρα, γιατί σας υποδέχετε μια πραγματικά μεγάλη προσφορά που έρχεται, χάρη λοιπόν στην Antiox, ένα συνδυασμό βιταμίνη C και γλουτεθεώνη. Μπορείτε λοιπόν να έχετε άμεσο αποτέλεσμα λάμψης. Θα δείτε ότι αμέσως το πρόσωπό σας θα έρθει πραγματικά και θα φωτίσει. Αυτό πραγματικά δίνει αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία. Θα φύγουν όλες αυτές οι πανάδες, ό,τι σας ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα. Υποδεχτείτε λοιπόν το καλοκαίρι με την Antiox σε μια καταπληκτική προσφορά που έρχεται. Οι πρώτες, ακούστε τώρα, οι πρώτες 20 που θα τηλεφωνήσετε τώρα, τη συγκεκριμένη αυτή θεραπεία θα την πάρετε εντελώς δωρεάν. Οι πρώτες 20 τώρα. Να διευκρινίσουμε το εξής, ότι αυτές οι θεραπείες μπορούν και πρέπει να γίνονται τώρα. Τώρα, που έχει ήλιο. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι θεραπείες που έχουν μέσα βιταμίνη C και όλες αυτές οι αντιοξυδοτικές πρέπει να γίνονται χειμώνα. Όχι. Η συγκεκριμένη αυτή θεραπεία μπορείτε λοιπόν χάρη στην γλουτεθεώνη και στην βιταμίνη C είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο τώρα για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι άφοβα. Δημιουργεί μάλιστα μια κυταρική ανοσία. Άρα λοιπόν υποδεχόμαστε με τον καλύτερο τρόπο το καλοκαίρι και τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Αντιστεκόμαστε λοιπόν με την Antiox στον ήλιο, γιατί πραγματικά πιστεύουμε το καλοκαίρι είναι μια καταπληκτική περίοδος για να έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο πρόσωπό μας. Υποδεχτείτε λοιπόν με την Antiox. 2-10-80-10.000 για την Αθήνα, 2-31-0-256-254 για Θεσσαλονίκη. Τα Dr. Trinu είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Σας περιμένουμε κοντά μας, γιατί έρχεται αυτή η Antiox σε μια μοναδική προσφορά και αξιοποιήστε την ευκαιρία εντελώς δωρεάν 20 πρώτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στις διαφημισούλες να δείτε την προσφορά και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας. Αγαπημένοι μου, βιαζόμαστε να κλείσουμε γιατί πάμε όλοι σπίτι Ντάφι εδώ. Είστε έτοιμοι? Μας έχει τραβέρει. Είδες τα γλυκά από το ΠΟΕΜ? Έχω πάρει τούρτα από ΠΟΕΜ, πορτοράφτη έφυγα. Ωραία, φύγαμε. Εγώ καμπνώ. Ποιος θα οδηγήσει? Εγώ. Ωραία, πάμε. Γεια σας, πάμε σπίτι Ντάφι. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σας.